Καλησπέρα Γιώργο, Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι Sport FM 89,5. Πάμε Γιώργο να πάρεις τον ήχο από το Volus Live και να ξεκινήσουμε τη μετάδοση. Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι του voluslive.gr και του Sport FM 89,5. Κοινή μετάδοση σήμερα για τα δύο μέσα, εδώ από το γήπεδο, το στάδιο της Νεάπολης. Ένας εξαιρετικός αγωνιστικός χώρος, όπως είπε και λίγο πριν ο Μίλτος Μαργαρός, και από ραδιοφωνικού αέρος. Όσοι είστε συνδεδεμένοι στον υπολογιστή σας δεν το ακούσατε. Πραγματικά ένας εξαιρετικός αγωνιστικός χώρος για το σημερινό παιχνίδι μπαράζ ανάμεσα στον Τοξότη και την ομάδα των Μυρμιδόνων. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει ουσιαστικά τους σκόπους ολόκληρης της χρονιάς, τόσο για την ομάδα του Πλατάνου, την ομάδα των Μυρμιδόνων, την περιοχή του Αλμυρού, όσο και από τον Τοξότη, μια ομάδα που είναι μέσα από το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Ρούσης, διαιτητής ο οποίος έχει σφυρίξει φέτος μέχρι και β' εθνική κατηγορία, αξιολογημένος διαιτητής, ο δεύτερος τη τάξη διαιτητής στην περιοχή μας, έτσι. Νούμερο 1 ο Μανώλης Κουλάς, νούμερο 2 ο Δημήτρης Ρούσης. Βοηθή του κύριου Ρούση σήμερα θα είναι η Παπαδημητρίου και Γόργορης. Ενώ πάμε να δούμε σιγά σιγά και τις εντεκάδες για τον Τοξότη και τον κύριο Χρυσοχού. Πασπαλάρης, Μαρούφ, Κυλαδίτης, Καραγγέλης, Δενελάβας Νίκος, Σκλαπάνης, Λέτσος, Κολιός, Δενελάβας Λευτέρης, Κόρμπας και Παραδάκης. Ο Τοξότης, ο οποίος έχει μια άκρος έμπειρη εντεκάδα, ενώ η ομάδα των Μυρμιδόνων του Παναγιώτη Βούλγαρη με τους Μπίκο, Μπούρχα, Παναγιώτη, Ακρίβο, Κουφάκι, Βέργα, Βούλγαρη, Τετριμίδα, Μπίνα, Μπούρχα, Μακρύ και Ναούμ. Να πούμε ότι με αρκετά μικρότερους ηλικιακά ποδοσφαιριστές έχει παραταχθεί η ομάδα των Μυρμιδόνων. Για να δούμε τώρα το παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει, μπάλα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας του Τοξότη. Γίνεται ένα πρώτο γέμισμα. Θα αποκρούσει ο Ναούμ με το κεφάλι. Με το νούμερο 10 είναι ο Μακρύς, ο οποίος ελέγχει. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω του. Και μπάλα ακόμα πιο πίσω στον Τετριμίδα. Ακρίβως πιέζεται, κρατάει και γυρίζει την μπάλα στο συμπέκτη του, τον Βέργα. Μπάλα ξανά πίσω στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Παιχνίδι αναγνωριστικό, είναι λογικό σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει το ποιος θα ακολουθήσει την Αγία Άννα και τη Δήμητρα Ευξηνούπολη στην πρώτη τοπική κατηγορία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Για τον Μεν Τοξότη, ο οποίος είχε μια πολύ σκληρή κόντρα για όλη τη χρονική περίοδο φέτος με την Αγία Άννα και έφτασε πλέον να κριθεί η πρώτη θέση στη διαφορά τερμάτων. Τοξότης και η Αγία Άννα με 67 βαθμούς τερμάτισαν μαζί στην πρώτη θέση. Η διαφορά τερμάτων ευνόησε όμως την Αγία Άννα, η οποία πήρε το πρώτο εισιτήριο για την Α τοπική κατηγορία. Το δεύτερο εισιτήριο το έχει πάρει Δήμητρα Ευξηνούπολης, μαζί δηλαδή, γιατί είναι και οι δύο πρώτοι. Το τρίτο εισιτήριο κρίνεται στο σημερινό παιχνίδι μπάραζ. 78-18 είναι τα γκολ υπέρ και κατά αντίστοιχα για την ομάδα του Τοξότη. Η ομάδα των Μυρμιδόνων με 58 βαθμούς τερμάτισε δεύτερη. Μεγάλη διαφορά από τον τρίτο και τον τέταρτο. Κινδύνευσε ελάχιστα νομίζω η δεύτερη θέση για την ομάδα των Μυρμιδόνων. Με διαφορά τερμάτων 46-11. 18 νίκες, 4 ισοπαλίες, 2 ήττες για την ομάδα των Μυρμιδόνων που πήρε τη δεύτερη θέση και την ευκαιρία να διεκδικήσει την άνοδό της σήμερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
ένα στημένο για το μάτι των Μυρμιδόνων από τα δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Πιο κοντά σε μεγάλη περιοχή, πολύ δεξιά. Η μπάλα είναι εντός περιοχής, δεν απομακρύνεται. Για να δούμε αυτούς που ελέγχει. Είναι ο νεαρός Μπούρχας. Φέρνει την μπάλα ξανά δεξιά. Άλλη μια ευκαιρία για σέντρα. Κόντρα ρε κάπου, κόρνερ για την ομάδα των Μυρμιδόνων. Πιο δυνατά αυτά τα πρώτα λεπτά. Η ομάδα του Παναγιώτου Βούλγαρη στο παιχνίδι. Πιέζει στην αιστεία του Πασπαλάρη την ομάδα του Τοξότη. Για να δούμε σίγουρα στα μεγάλα παιχνίδια. Αυτά που πολλές φορές είναι και κλειστά παιχνίδια, κρίνονται στον γκολ. Τα στημένα μπορούν να κρίνουν, να είναι καθοριστικά και να κρίνουν το παιχνίδι. Για να δούμε λοιπόν αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Αρκετή παίξη στη μεγάλη περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι έρχεται. Ο Βέργας παίρνει την κεφαλιά, κάπου κόντραρε και κατέληξε στα χέρια του Πασπαλάρη. Πέρασε η δύσκολη στιγμή για την άμυνα του Τοξότη. Ο Πασπαλάρης στον Νίκο Δενελάβα, ίσως τον πιο έμπειρο ποδοσφαιριστή στο παιχνίδι. Η αλλαγή του αριστερά. Κυλαδίτης κατέβασε διαγώνια παλιά του Κυλαδίτη στην πλάτη της άμυνας για το Λευτέρη Δενελάβα. Υπάρχει offside σε αυτή την διαγώνια παλιά. Παράπονα από την εξέδρα, αλλά ίσως ήταν λίγο εκτεθειμένος. Όχι, δεν είναι ο Λευτέρης ο Δενελάβας, είναι ο Λέτσος αυτός ο οποίος πήγε να μπει στην περιοχή. Ο Λέτσος είναι εκτεθειμένος σε θέση offside. Χειροκροτεί ο προπονητής τους, κ. Χρυσοχού, καθώς ήταν ωραία κίνηση. Ο Δενελάβας, ο Νίκος, άνοιξε ωραία αριστερά στον Κυλαδίτη. Αυτός έκανε διαγώνια για τον Λέτσο. Ίσως ήταν λίγο εκτεθειμένος ο Λέτσος. Πρέπει να ήταν λίγο εκτεθειμένος. Και δόθηκε το offside. Πλάγιο από τα αριστερά. Για να δούμε τώρα που πλέον αυτή η μικρή πίεση των πρώτων δύο λεπτών από την ομάδα των Μυρμιδόνων περνάει από την αντίπεραξη στον Τοξότη που απαντάει με αυτή τη μικρή πίεση. Βούλγαρης ο Νίκος, θα βγει μπάλα από την αμυνά του αλλά θα ξαναπαραχωρηθεί στον Τοξότη ο Νίκος ο Δενελάβας. Άλλο ένα γέμισμα στην πλάτη της άμυνας έρχεται ο Κυλαδίτης. Δεν υπάρχει offside ο Κυλαδίτης. Σεντράρι, περνάει από όλους. Γυριστό του Λέτσου. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια. Περνάει out όμως για την ομάδα του Τοξότη. Καλή ανάπτυξη από τα αριστερά. Ξανά ο Κυλαδίτης. Αυτή τη φορά δεν είναι εκτεθειμένος ούτε ο ίδιος ούτε ο παίκτης ο οποίος θα βρει. Ο Λέτσος, ο οποίος θα κάνει το γυριστό, η μπάλα φύγει out. Κακή τοποθέτηση και για τον Βέργα και για τον Μπουφάκη. Που πέρασε και από τους δύο μπάλα, ούτε ακριβώς μπόρεσε να κόψει το Λέτσο, ο οποίος έκανε το γυριστή μπάλα, έφυγε ψηλά, δεν κινδύνευσε άμεσα ο Μπίκος. Συμπληρώσαμε τα πρώτα 5 λεπτά, στο 0-0 το παιχνίδι μπαράζ ανάμεσα σε Τοξότη και Μυρμιδόνες. Παιχνίδι που θα κρίνει την άνοδο, το τρίτο εισιτήριο για την πρώτη τοπική κατηγορία. Ο Λέτσος ωραία πατάει για το σκλαπάνι, να το κοντρόλ. Και το φάουλ που κερδίζει ο Κόρμπας, όχι, έχουμε πλεονέκτημα. Θα χάσει ο Λέτσος από τον Ακρίβο. Δυνατά ο Λέτσος στον Ακρίβο. Φάουλ θα δώσει ο κύριος Ρούσης. Ένα φάουλ από τα αριστερά. Σχεδόν εκεί που ενώνονται η μεσαία γραμμή με την αριστερή πλάγια γραμμή. Παίρνει μέτρα η ομάδα των Μυρμιδών στο γήπεδο. Αυτό που θα εκτελέσει είναι ο Κουφάκης. Υπάρχει εμπειρία στην άμυνα των Μυρμιδών, αλλά όσο πηγαίνουμε προς την επίθεση. Μιλάμε για πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές, πολύ ταλαντούχους όμως. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Γυρίζει έξυπνα με το κεφάλι πίσω ο Νίκος Οδενελάβας στον Πασπαλάρη. Ψύχρεμα. Ενώ υπάρχει και ποδοσφαιριστής στο έδαφος, γι' αυτό ο Πασπαλάρης πετάει την μπάλα εκτός. Να δούμε τι έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Με τη διακοπή να πούμε ότι η ομάδα των Μυρμιδόνων χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή 3 16χρονους στη βασική εντεκάδα. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν κληθεί και στη μεικτή της περιοχής μας. Ήταν από την Ακαδημία του Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού. Τετριμιδάς, Μακρύς και Ναούμ είναι οι παίκτες οι οποίοι είχαν κληθεί και στην μεικτή. Είναι η τριάδα που παίζει πίσω από τον προθυμένο Μπούρχα. Τρεις νεαροί και πολύ ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές. Να εδώ τώρα το pressing από τον Ναούμ. Μπάλα γυρίζει πίσω, ο Καραγγέλης ανοίγει αριστερά στον Κυλαδίτη. Πέρασε ο Κυλαδίτης τον προσωπικό του αντίπαλο. Ακούμπησε όμως ο Τετριμιδάς και πλάγιο που κέρδισε ο Κυλαδίτης. Δίνει μεγάλο πλάγιο, θα κοπεί από τον Μυρμιδόνο, θα επιστρέψει κατοχή για τον Τοξότη. Κυλαδίτης στην κόντρα του με τον Ναούμ. Πλάγιο ξανά για τον Τοξότη. Στο 0-0 πάντα το μπαράζ ανόδου μεταξύ Τοξότη και Μυρμιδόνων. Έχουμε συμπληρώσει, έχουμε περάσει μάλλον τα 6 λεπτά, πηγαίνουμε για τα 7. Υπενθυμίζουμε πάντα μια μετάδοση του volosLive.gr και του Sport FM 89,5. Εδώ από το Δημοτικό της Νεάπολης ο Νίκος Δενελάβας, άλλη μια βαθιά παλιά από την άμυνα, βγαίνει και μαζεύει ο Μπίκος.
φαίνεται ότι ο Τοξότης επιλέγει αρκετές βαθιές μπαλιές σε αυτό το διάστημα, το πρώτο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, στο πρώτο δεκάλεπτο. Παραλίγο η σύγκρουση μεταξύ των δύο του Τοξότη εκεί. Τελικώς θα γυρίσει σωστά ο Σκλαπάνης την μπάλα πίσω. Ακρίβως γυρίζει στον Μπίκο και αυτός ξανά για τον Ακρίβο με αρκετό ρίσκο, αλλά η μπάλα βγήκε από την άμυνα πάντως για την ομάδα των Μυρμηδόνων. Κοντρόλ, υποπίεση, αλλά κρατάει ο Μπίνας. Ωραία, ο Βουλγαρής βγάζει την μπάλα. Μπίνας. Ο Μπίνας σκάβει την μπάλα στην πλάτη. Να που βγαίνει ο Μακρύς. Γρήγορα από την άμυνα βγαίνει και καθαρίζει ο Καραγγέλης. Πιέζει ο Μακρύς, φάουλ του Μακρύς στον Καραγγέλη. Το μέλλον συγκρούεται με το παρελθόν. Όχι με το παρελθόν, δεν είναι παρελθόν ο Καραγγέλης, αλλά τέλος πάντων το καινούριο με το παλιό. Έτσι, ο Καραγγέλης πολλά χρόνια στα τοπικά πρωταθλήματα, πολύ έμπειρος κεντρικός αμυντικός μαζί με τον Νίκο Δενελάβα στο κέντρο της άμυνας. Και απ' την άλλη, βέβαια, το μέλλον σίγουρα Μακρύς, ο οποίος είναι στην τριάδα των 16χρονων που είναι στη βασική δεκάδα σήμερα των Μυρμηδόνων. Κακή αλλαγή εδώ, το 1-2 εκεί, Κυλαδίτη και Κόρμπα. Η μπάλα πλάγιο για τους Μυρμηδόνες του Παναγιώτη Βούλγαρη. Πρώτα λεπτά με τις δύο ομάδες σίγουρα να μην παίρνουν, και όπως είναι λογικό, πολλά πολλά ρίσκα. Άλλο ένα πλάγιο μερικά μέτρα πιο μπροστά από τα δεξιά για την ομάδα των Μυρμηδόνων του Παναγιώτη Βούλγαρη. Σίγουρα πολλή αγωνία και στους δύο πάγκους. Παναγιώτης Βούλγαρης, ο οποίος είναι παίκτης προπονητής, δεν είναι καθόλου απίθανο να τον δούμε στο δεύτερο ημίχρονο να φοράει φανέλα και να μπαίνει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ από την άλλη μεριά, ο κύριος Χρυσοχού ζει και αυτός με τη δική του αγωνία το παιχνίδι. Ένα φάουλ που θα γίνει τώρα ή κακή εκτέλεση του πλαγίου, θα δούμε. Μία προβολή από τους παίκτες της ομάδας των Μυρμηδόνων. Φάουλ για τον Τοξότη. Ο Κυλαδίτης πίσω την μπάλα θα εκτελέσει. Ανεβαίνει ο Κυλαδίτης. Όχι, ο Κυλαδίτης θα το εκτελέσει. Δεν θα αφήσει για τον Καραγγέλη. Ο Κυλαδίτης με πάσα στον Νίκο Δενελάβα. Κυλαδίτης και Μαρούφη, δύο πλάγι back του Τοξότη. Άλλη μια κάθετη του Νίκο Δενελάβα με την κόντρα. Η μπάλα θα καταλήξει ξανά βέβαια για παίκτες του Τοξότη. Ωραία αλλαγή για το Λέτσο από το Σκλαπάνη. Και τώρα η μπάλα πίσω στο Βέργα με λίγο ρίσκο, ο αρχηγός της ομάδας των Μυρμηδόνων. Βέργας δεξιά. Μπούργας Παναγιώτης κάθετα μπροστά του για τον Μακρύ. Για τον Μπίνα. Ξανά Μακρύς. Παλιά στην πλάτη για τον Μπίνα τον Κώστα. Άλλη μια καλή άμυνα από τον Τοξότη. Ο Σκλαπάνης κερδίζει το φάουλ. Στο κέντρο, λίγο πίσω τη μεσά γραμμή για τον Τοξότη. Ο Νίκος ο Δενελάβας γρήγορα εκτελεί. Ωραία με το εξωτερικό φάλτσο. Για να δούμε αυτή την ευκαιρία για τον Τοξότη. Περνάει από όλους. Ο Ιάσονας ακριβώς σε κόρνερ. Υπό την πίεση στην πλάτη από τον Λέτσο. Πολύ καλή επίθεση τώρα από τον Τοξότη. Διορατικός. Πολύ έμπειρος ο Νίκος ο Δενελάβας. Έξυπνα έκανε την μεγάλη μπαλιά. Η μπάλα από τα αριστερά ήρθε ωραία στο δεύτερο δοκάρι. Ο Παραδάκης πριν αυτός που από τα αριστερά έφερε την μπάλα προς το Λέτσο δεξιά. Και υπό την πίεση του Λέτσου πρόλαβε ο Ιάσονος ο ακριβώς και πέταξε την μπάλα κόρνερ. Το κόρνερ λοιπόν για τον Τοξότη από τα δεξιά με τον Σκλαπάνη να ανέβει την μπάλα. Να το Σκλαπάνης τώρα. Ο Λευτέρης δεν έλαβε, παίρνει την κεφαλιά. Αφήνει ο ακριβώς ο Μπίκας με τα χέρια τώρα εύκολα. Μαζεύει. Παράπονα για την προηγούμενη φάση από την κερκίδα. Να πούμε και ένα σχόλιο ότι παρά το ότι είναι μία μέρα από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρώτη το Σάββατο, έχει αρκετό κόσμο το δημοτικό γήπεδο της Νεάπολης. Αρκετός κόσμος ήρθε να δει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η σκεπαστή του δημοτικού γήπεδου της Νεάπολης είναι γεμάτη. Πραγματικά πολύ θετικό το ότι υπήρχε κόσμος που ήρθε να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο αγώνα, τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Το γύρισμα πίσω με ρίσκο πιέζει. Ο Λέτσος κερδίζει το φάουλ. Ο Κουφάκης. Κουφάκης έξυπνα θα καλύψει την μπάλα, θα πιεστεί, θα κερδίσει όμως το φάουλ. Κάθετη για τον Μπίνα, ο Μπούρχας μάλλον, Δημήτρης, δυνατά ο Σκλαπάνης, ο Μπούρχας κερδίζει το φάουλ. Ο Μπούρχας είναι με το νούμερο 9, όπως βλέπουμε, είναι αυτός που παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Είπαμε, τετριμηδάς, Μακρύς, Ναούμ, είναι παίκτες που κινούνται κυρίως πίσω του, 3-16χρονοι, με συμμετοχές στη μεικτή. Από την Ακαδημία του Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού. Πολλοί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές. Θα τους δούμε τα επόμενα χρόνια σίγουρα. Για να δούμε. Σέντρα σουτ. Απευθείας θέλησε να εκτελέσει. Είδε ο Μπίνας
ότι είχε κάνει μερικά βήματα ο Πασπαλάρης, δοκίμασαν το εκτελέσει από πολύ μακριά, μπάλα έφυγε έξω. Καλή στιγμή και αυτή. Πιο πιεστικό σίγουρα είναι ο Τοξότης αυτά τα πρώτα λεπτά. Το πρώτο δίλεπτο πίεσε και είχε το corner η ομάδα των Μυρμιδόνων. Απάντησε ο Τοξότης με τον γυριστό του Λέτσου και μία πίεση προς την εστία του Μπίκου. Τώρα απάντησε η ομάδα των Μυρμιδόνων ξανά με αυτή την μακρινή εκτέλεση που δοκίμασε να βρει εκτός θέσης τον Πασπαλάρη, ο Μακρύς. Ο Μπίνας, συγγνώμη. Για να δούμε τώρα. Ο Βούλγαρης ανάμεσα σε δύο μπόρεσε να περάσει, θα πετάξει την μπάλα έξω. Υπάρχει ποδοσφαιριστής στο έδαφος, ο Λέτσος είναι, ο οποίος δείχνει να είναι καλύτερα και λογικά θα σηκωθεί. Πράγματι, ο κύριος Ρούσης παίρνει το οκεί από τον ποδοσφαιριστή για να δώσει συνέχεια. Ο Ακρίβος αφήνει την μπάλα στο Λέτσο να εκτελέσει το συγκεκριμένο πλάγιο και επιστρέφει την μπάλα στην ομάδα των Μυρμιδόνων. Fair play από τον Τοξότη. Δύο ομάδες οι οποίες είναι βέβαια πολύ μεγάλη θέλησή τους για να ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, αλλά πάντα και με φίλαθλο πνεύμα προσπαθούν να πάρουν μέσα σε αγωνιστικά πλαίσια ό,τι καλύτερο μπορούν το παιχνίδι. Νωρίς είναι βέβαια ακόμα, παραμένει βέβαια το 0-0, 13 λεπτά παιχνιδιού στο Δημοτικό της Νέαπολης. Βαθιά μπαλιά, περνάει από όλους, Νάτος απέναντι στον Πασπαλάρη, γκολ! Γκολ από τον Μπούρχα, τον Δημήτρη, 1-0. 0-1, αν αναλογιστούμε είναι τυπικά εδρευόμενος. Ο Τοξότης 0-1, το σκορ για την ομάδα των Μυρμιδόνων. Ο Δημήτρης ο Μπούρχας πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας, ωραία η μπαλιά στην πλάτη από μεριάς Μυρμιδόνων. Δεν ακολουθεί ο Νίκος ο Δενελάβας, δεν ακολουθεί ο Καραγγέλης. Ο Μπούρχας απέναντι στον Πασπαλάρη και 0-1. Να λοιπόν που έχουμε νωρίς το τέρμα, κάτι που μνημόνευα λίγο πριν, ότι είμαστε στο 0-0, πλέον 0-1 στο παιχνίδι. 13 λεπτά, 14 είναι πλέον, στο 14ο λεπτό καταγράφεται αυτό το γκολ. Δημήτρης Μπούρχας, ο σκόρερ, εκμεταλλεύτηκε την μεγάλη απόσταση εκεί στην άμυνα, έχει ανέβει η αμυντική γραμμή του Τοξότη, σίγουρα πολύ έμπειροι, αλλά στις μεγάλες αποστάσεις δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν το ρυθμό που μπορούν να έχουν οι 3-16χρονοι, Τετρεμιδάς, Μακρύς και Ναούμ, όπως και ο Μπούρχας πολύ γρήγορος και ο Μπίνας. Η επιθετική γραμμή μπορεί να είναι άπειρη, αλλά πολύ γρήγορη για την ομάδα των Μυρμιδόνων. Εδώ ο Μαρούφ θα τραβήξει τον αντιπαλό του. Φάουλ από τον Μαρούφ στον Δημήτρη Μπούρχα, το σκόρερ. Θα το υποδείξει κατευθείαν ο Δημήτρης Ρούσης. Συνονόματος με τον παίκτη που κερδίζει το φάουλ. Για όσους ακριβώς αφήνει, αυτό που θα εκτελέσει, κεντρικός αμυντικός των Μυρμιδόνων, ο Κουφάκης. Ευκαιρία για γέμισμα από μεριάς Μυρμιδόνων. Με στην περιοχή Δημήτρης Μπούρχας δεν μπορεί. Ο Καραγγέλης θα τον πιέσει, η μπάλα θα περάσει και από τους δύο. Out. Γυρίζει κατοχή πλέον για τον Τοξότη. Πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, 0-1 από το 14, εδώ και ένα λεπτό είναι μπροστά στο παιχνίδι η ομάδα του Πλατάνου με τον γκολ του Δημήτρη Μπούρχα. Ο Καραγγέλης παίρνει κάποια μέτρα, Σκλαπάνης μπροστά τους, με αυτόν θα παίξει, Σκλαπάνης παράλληλα στον Νίκο του Δενελάβα, πλέον με το 0-1 στο παιχνίδι, με τους Μυρμιδόνες να είναι μπροστά. Ο Τοξότης πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία, γιατί είναι αυτός πλέον που κυνηγάει στο παιχνίδι. Ο Μιχάλης ο Παραδάκης, Κόρμπας κάτω για τον Κυλαδίτη, πρώτος εκεί κόβει ο Μπούρχας ο Παναγιώτης. Πλάγιο για τον Τοξότη από τα αριστερά, πιο ψηλά από τη μεσαία γραμμή. Ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Παναγιώτη Βούλγαρη να είναι μπροστά στο σκορ. Πλέον δεν βιάζεται, ενώ θα βρει σίγουρα και χώρους. Είπαμε η τετράδα των πιτσιρικάδων που έχει στην επίθεση. Βέργας μακριά να φύγει μπάλα από τον ένα κεντρικό αμυντικό στον άλλον. Νίκος Δενελάβας σηκώνει την μπάλα ψηλά και με το κεφάλι τη γυρίζει στον Πασπαλάρη. Και αυτός ξανά με τα χέρια στον Καραγγέλη. Καραγγέλης, Νίκος Δενελάβας. Ο Νίκος Δενελάβας που είχε πολύ καλές εμπνεύσεις στην αρχή του παιχνιδιού να ψάξει την πλάτη της ομάδας των Μυρμιδόνων κάποιες μπαλιές, να βγάλει είτε τον Παραδάκη το Λέτσο κατευθείαν στην επίθεση. Δημιουργήθηκαν αρκετοί κίνδυνοι από τις μπαλιές του και κάτι που θα ξανακάνει και τώρα με το εξωτερικό στην πλάτη του Ακρίβου. Λέτσος, το ένας με έναν με τον Ακρίβο. Λέτσος με το αριστερό φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Βγαίνει μακριά από την περιοχή του και μπλοκάρει ο Μπίκος. Πετυχημένη έξοδος
Ο Λέτσος, ο οποίος έφερε ωραία με το αριστερό την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, βγήκε και καθάρισε ο goalkeeper των Μυρμηδόνων. 17 λεπτά παιχνιδιού, 0-1 με τον γκολ του Δημήτρη Μπούρχα να χωρίζει δύο ομάδες. Μα το Μυρμηδόνο μπροστά του Τοξότη. Μαρούφ, δυνατό μαρκάρισμα. Μαρούφ στο έδαφος, φάουλ, θα δοθεί κατευθείαν. Ο Μαρούφ πιάνει το πόδι του. Δυνατό το μαρκάρισμα. Να τώρα που θα δούμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα. Παιχνίδι. Περιμένει να σηκωθεί ο ποδοσφαιριστής των Μυρμηδών για να του υποδείξει την κάρτα ο κύριος Ρούσης. Είναι με το νούμερο 8 ο Μπίνας αυτός που θα δεχτεί την κάρτα. Ευκαιρία να δροσιστούν και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Είναι δεδομένο ότι πλέον αφήνουμε πίσω μας την άνοιξη, πιάνουμε καλοκαίρι, ηλιόλουστη στη μέρα για όλο το νομό της Μαγνησίας, ηλιόλουστο το δημοτικό στάδιο της Νεάπολης. Σίγουρα ευκαιρία να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και αυτοί, και θα έχουμε και αρκετές ακόμα φαντάζομαι στο παιχνίδι, ευκαιρία για ανάσες. Κίτρινη κάρτα τώρα, πράγματι στον Μπίνα, θα τη δει από τον κύριο Ρούση. Ο Μπίνας, ο οποίος είναι 20 χρονών, από την ομάδα των Μυρμηδόνων, από την ομάδα των ποδοσφαιριστών της επίθεσης, των πολύ νεαρών και ταλαντούχων ποδοσφαιριστών που έχει στην επίθεση του μα των Μυρμηδόνων. Αρκετοί από τις ακαδημίες εκεί του Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού, πολύ καλή δουλειά και σε αυτή τη γωνιά της Μαγνησίας. Παιδιά που είχαν στελεχώσει και στελεχώνουν και την Μικτή. Καραγγέλης που πήρε από τον Νικότο Δενελάβα, στην πλάτησα με στέλνει να βρει τον Κυλαδίτη. Ο Κυλαδίτης κοντρόλαρε ανοιχτό κοντρόλ, η μπάλα βγήκε έξω. Καλή έμπνευση, ωραία παλιά, κακό κοντρόλ, άνοιγμα του Κυλαδίτη, μπάλα πέρασε out. Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτή την παλιά στην πλάτη ο Κυλαδίτης. Καραγγέλης και Νίκος Δενελάβας, πολύ εμπειροί ποδοσφαιριστές, μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι και να βρουν τέτοιες μπαλιές στην πλάτη της άμυνας των Μυρμηδόνων. Φτάνει να μπορούν να τις εγκαταλειφθούν αντίστοιχα και οι ποδοσφαιριστές που θα πάρουν μέτρα στο γήπεδο. Ήταν η ακριανή επιθετική Λέτσος Παραδάκης, ήταν έχουν ανέβει ψηλά οι δύο πλάγοι μπακ, Κυλαδίτης και Μαρούφ. Κουφάκης, ο οποίος σηκώνει την μπάλα για να φύγει από την άμυνά του. Καταλήγει όμως εύκολα στους παίκτες του Τοξότη. Μαρούφ. Ελευθέρωσε την Ελλάδα που ήρθε στην άκρη για να ελευθερωθεί. Κλέβει τώρα ο Κουφάκης. Κουφάκης γεμίζει. Εκεί εύκολα αποκρούν οι παίκτες του Τοξότη. Σκλαπάνης. Δεξιά στο Μαρούφ, πίσω στον Νίκο του Δενελάβα. Αυτός με τη μία θέλει να γυρίσει την μπάλα. Κυλαδίτης κρατάει, Σκλαπάνης στον άξονα. Πιέζει ο Σκλαπάνης, θέλει να τη φέρει πιο δίπλα. Σε συμπαίκτη του θα κόψουν με τον Μπίνα οι παίκτες των Μυρμηδόνων. Δυνατά ο Σκλαπάνης, η μπάλα βγήκε πάντως από την άμυνα. Δεξιά στον Μπούρχα τον Παναγιώτη, κάθετα. Είναι εκτεθειμένος όμως εδώ τώρα ο Δημήτρης ο Μπούρχας, ο σκόρερ. Θα μπορούσε, αν δεν ήταν εκτεθειμένος, να βγει για το τέταρτο, αλλά είχε μείνει ψηλά. Καραγγέλης αριστερά στον Κυλαδίτη. Να που θέλει να βρει ανοργάνωτη την άμυνα των Μυρμηδόνων Τοξότης. Αργεί λίγο ο Κυλαδίτης. Τελικά στα σίγουρα πόδια του Κόρμπα. Και αυτός πολύ έμπειρος. Σκλαπάνης. Σκλαπάνης κρατάει. Και Νίκος Δενελάβας. Να δούμε αν θα παίξει παράλληλα ή θα γεμίσει κάπου. Κοιτάει γήπεδο ο Νίκος Δενελάβας. Τώρα σηκώνει για τον αδερφό του Λευτέρη. Περνάει από όλους η μπάλα. Κακή η εκτέλεσή του. Η σκέψη του καλή ήταν, αλλά πέρασε από όλους. Εύκολα στα χέρια του Μπίκου, ο οποίος περιμένει τον πιέζει ο Λευτέρης Δενελάβας για να πιάσει τώρα την μπάλα. Θα παίξει και με τον χρόνο, είναι βέβαια πολύ νωρίς ακόμα. 20 λεπτά παιχνιδιού, 0-1 στο σημερινό παιχνίδι μας εδώ για τον Μπαράζ, για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία μεταξύ Τοξότη και Μυρμηδόνων. Περνάει από όλους η μπάλα. Νίκος Δενελάβας ψηλά με το κεφάλι. Μπροστά του με το νούμερο 8 Κογιός. Μαρούφ, Νίκος Δενελάβας αλλάζει την άμυνα την μπάλα. Ο Τοξότης, Σκλαπάνης ανάμεσα δύο, σάντουιτς έγινε, Σκλαπάνης κέρδισε το φάουλ. Σκλαπάνης θέλει να κάνει αλλαγή, πίεσε πάνω στο φάουλ εκεί ο Μπούρχας για να μην γίνει γρήγορα. Σκλαπάνης το εκτέλεσε και γρήγορα, μήπως κερδίσει κάποια έξτρα κάρτα για τον αντίπαλο, να φορτώσει άλλο ένα ποδοσφαιριστή με κίτρινη κάρτα. Αριστερά μπάλα. Ο Κυλαδίτης στην περιοχή, Κουφάκης αποκρούει. Μακριά, Καραγγέλης με το κεφάλι για τον Μαρούφ. Ο Μαρούφ κοντρολάρει, πιέζεται, θα παίξουμε Σκλαπάνη στον άξονα. Σκλαπάνης. Ωραία διαγωνία του Σκλαπάνη. Καλύπτει ο ακριβώς. Πετάει σε κόρνερ. Αυξάνει την επίεσή του ο Τοξότης. Ο Ελευθέρωσης του Δενελάβας αφήνει δεξιά στο Λέτσο. Ο Λέτσος θα εκτελέσει. Ο ακριβώς πίστευε ότι ίσως μπορούσε να παίξει και με τον goalkeeper του. Όταν αντιλήφθηκε την πίεση, πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Με αρκετό ρίσκο ίσως εδώ. Κόρνερ για τον Τοξότη. Έχει πάρει και αποστημένα γκολ ο Τοξότης. Δίκος Δενελάβας, Λευτέρης Δενελάβας. Παίκτες που Καραγγέλης.
Έμπειροι παίχτες, παίχτες που παίρνουν καλές θέσεις στα στημένα. Λέτσος εκτελεί. Να το γυριστό. Γκολ για τον Τοξότη. Ο Νίκος ο Δενελάβας είναι σκόρερ. Ο Νίκος ο Δενελάβας έρχεται στον πάγκο να πανηγυρίσει. Και ο Λευτέρης ο Δενελάβας από πίσω. 1-1 το παιχνίδι. Μπορεί να μας βοηθήσει και ο Μίλτος ο Μαργαρόσης που είναι πιο κοντά για το ποιο σκόραρε. Το 1-1 είναι γεγονός. Το γυριστό το κάνει ο Νίκος ο Δενελάβας. Μετά κάπου βρίσκει μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα. Σκόρερ πρέπει να είναι ο Λευτέρης. Το Λευτέρη αγκαλιάζουν τελευταίο. Ο Λευτέρης ο Δενελάβας είναι ο σκόρερ. 1-1. 22 λεπτά παιχνιδιού. 1-1 πλέον στο παιχνίδι. Λευτέρης Δενελάβας πράγματι ο σκόρερ. Πραγματικά πολύ πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Και πλέον βέβαια κοντρά συναισθημάτων από εκεί που το χαμόγελο υπήρχε στη μεριά των Μυρμιδόνων, περνάει στη μεριά του Τοξότη. 1-1 ισοφαρίζει η ομάδα του Τοξότη. Αυτό που λέγαμε από ένα στημένο, είπαμε εκεί αυτά θα παίξουν το δικό τους ρόλο. Ο Λέτσος, ο Νίκος ο Δενελάβας νομίζω κάπου στο πέναλτι έκανε ένα γυριστό. Η μπάλα κατέληξε εκεί κάπου στο δεύτερο δοκάρι που παραμόνευε ο Λευτέρης ο Δενελάβας και αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ίσως κόντραρε και κάπου. Η μπάλα πάντως πήγε στο πλεχτό και αυτό έχει σημασία. 1-1 πλέον στο παιχνίδι Μπαράζα Νόδο. Ένα παιχνίδι που το θέλουν πάρα πολύ και οι δύο είναι δεδομένο. Όλοι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς κρίνονται σήμερα εδώ στο Δημοτικό της Νεάπολης. Και για τον Τοξότη και για την ομάδα των Μυρμιδόνων. Η αλλαγή για τον Κυλαδίτη από τον Νίκο Δενελάβα αριστερά. Πίσω ελευθερώνει στον Καραγγέλη. Καραγγέλης κρατάει, δεν πιέζει τώρα ψηλά η ομάδα των Μυρμιδόνων. Νίκος Δενελάβας, δεξιά τώρα στο Μαρούφ. Παράλληλα παίζει ο Τοξότης. Σίγουρα πιο έμπειρος μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα. Δεν απογοητεύτηκαν, ισοφάρισαν παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Πλέον η ομάδα του Παναγιώτου Βουλγαρή καλύτερα να αντιδράσει. Τουλάχιστον να δείξει ότι δεν θα την επεράσει αυτή η ισοφάριση και θα συνεχίσει το παιχνίδι της. Για να πάρει την άνοδο, το ίδιο βέβαια να κάνει και ο Τοξότης, καθώς υπέρμετρη χαρά μπορεί να οδηγήσει σε λαθή. Γέμισμα του Νίκου του Δενελάβα. Πρώτη κεφαλιά, καλή απόκριση του Μπούρχα. Ακρίβως και η μπάλα καταλήγει στον Τετριμίδα. Κάθετα για τον Μπούρχα τον Δημήτρη. Αυτός θα τσιμπήσει την μπάλα εκεί που πάει, όμως είναι μόνο ο Μαρούφ που γυρίζει τον Πασπαλάρη. Θα πιέσει ο Μπούρχας. Βγαίνει ο Πασπαλάρης σε πλάγιο. Να λοιπόν που τώρα θα βγει και πιο ψηλά η ομάδα του Παναγιώτη Βούλγαρη για να πιέσει. Από τα αριστερά ένα πλάγιο. Για τους τυπικά λέμε πάντα φιλοξενούμενους σήμερα, καθώς ουδέτερο είναι το γήπεδο που αγωνίζονται για την άνοδο τόσο το Τοξότης όσο και οι Μυρμιδόνες. Ιάσον ακριβώς. Δυνατή μονομαχία από τα πόδια του Λέτσου, η μπάλα έχει βγει έξω. Όχι, είναι για τον Τοξότη, όχι από τα πόδια του Λέτσου αλλά από τα πόδια του Μπίνα. Η μπάλα είναι πλάγιο. Ο Νίκος ο Δενελάβας σε ένα μόνιμο μοτίβο θα γεμίσει να βρει τον αδερφό του Λευτέρη. Η απόκρουση από τον Κουφάκη, πλάγιο. Πιο ψηλά αυτό από το προηγούμενο βέβαια, πολύ πιο ψηλά για τον Τοξότη. Μπροστά από τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά το πλάγιο αυτό. Με τον Μαρούφ να παίρνει μια μπάλα για να δώσει συνέχεια. Θα την αλλάξει. Πάρει μια άλλη. Κερδίζει και μερικά μέτρα ο Μαρούφ. Θα τον πάει πιο πίσω ο κύριος Ρούσης. 3-4 μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Πάει να κερδίσει και κάτι ακόμα ο Μαρούφ. Λευτέρης Δενελάβας. Ωραία Βούλγαρη στα αποκρούση. Και να που η ομάδα των Μυρμιδών θέλει να βγει στην κόντρα. Όχι, θα καθυστερήσει λίγο. Η κάτι για τον Μπούρχα είναι καλή πάντως. Από τον μακρύ ανοιχτό κοντρόλ θα κόψει η ομάδα του Τοξότη Κυλαδίτης πίσω στον Νίκο Δενελάβα. Και αυτό σηκώνει κεφάλι να διγήπεδο. Πού θα στοχεύσει τώρα με το εξωτερικό, στην πλάτη του Ιάσον του Ακριβού. Δυνατά και ο Λέτσος. Ο Μπίκος μπλόκαρε όμως εύκολα. Σίγουρα με αυτές τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας θα χρειαστεί να διαβάσει και αυτός παιχνίδι για να βγει να μαζέψει τέτοιες μπάλες όταν δεν θα φτάνουν οι ακραίοι αμυντικοί. Ο Μπούρχας, ο οποίος κρατιέται όρθιος από τον Κυλαδίτη, πιέζει ο Κυλαδίτης, κερδισμένη με ομάδα των Μυρμιδόνων. Και άλλη κάθε για τον Μπούρχα, δυνατά ο Καραγγέλης σε μια απόκρουση στα τυφλά εκεί που είναι μόνο ο Βέργας. Βέργας κρατάει. Έχει τον Μπούρχα τον Παναγιώτη, τελικώς θα παίξει κάθετα. Απόκρουση από τον Κυλαδίτη. Λευτέρης ο Δενελάβας με το κεφάλι. Κολλιός. Κολλιός για τον Παραδάκη, υπάρχει offside. Παραδάκης θα σκάψει και την μπάλα να κάνει γκολ. Η μπάλα μπορεί να έχει πάει στα δίκτυα, αλλά υπάρχει offside και πρέπει να είναι και αρκετά μέτρα. Η άμυνα των Μυρμιδών ήταν ψηλά. Ο Μιχάλης Παραδάκης ξεχασμένος. Υποδείχθηκε σε θέση offside. Ο Δημήτρης Ορούς που έχει δώσει τώρρα το λεγόμενο time out. Είναι γεγονός ότι υπάρχει πολύ ζέστη. Οι ομάδες θέλουν να δροσιστούν. Στα 26 λεπτά παιχνιδιού, περίπου στη μέση δηλαδή του ημιχρόνου, ο Δημήτρης Ορούς επιλέγει να
διακόψει έτσι για λίγο το παιχνίδι. Σίγουρα σημαντικές ανάσες για τις δύο ομάδες. Ανάσα και για μας βέβαια εδώ. Δεν ξέρω αν και ο Γιώργος Χαρδαμάκης από το στούντιο του Sport FM θέλει να πάρει έτσι μια γεύση και από τον αγωνιστικό χώρο, από τον Μίλτο Μαργαρό. Εμείς εδώ κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή παύση, 2-3 λεπτά, όπως και οι ποδοσφαιριστές, και θα έχουμε συνέχεια σε πολύ πολύ λίγο. Είναι εδώ, είναι εδώ. Τι είναι? Είναι γιατρός. Γιατρός. Μη φωνάζει, είναι αυτό. Είναι μικρό αυτό. Και τι πότε βγήκε εγώ για να χειραστώ. Και το πότε βγήκε εγώ για να χειραστώ. Θα πάω αμέσως τώρα. Τι είσαι. Θα το βάλεις να μην σε πάνω. Εντάξει. Θα κάτσουμε στο τέλος. Με ελεύθερο μάλλον τη δώσει. Α, όχι, πίσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Δημοτικό στάδιο της Νεάπολης. Μικρό time out έληξε. Ο κύριος Ρούσης θα δώσει το έναυσμα για να έχουμε συνέχεια. Υπενθυμίσουμε πάντα μια μετάδοση του Sport FM 89,5, του Sport FM Αγνησίας δηλαδή, και του volosLive.gr. Όσοι έχουν την δυνατότητα να έχουν έναν υπολογιστή μπροστά τους, έχουν τη δυνατότητα να έχουν και εικόνα. Όσοι βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους, όσοι έχουν έρθει εδώ στο γήπεδο και κουβαλάνε ένα ραδιοφωνάκι μαζί τους, ευκαιρία για να πάρουν και στοιχεία από τον αγωνιστικό χώρο, από το μεγάλο παιχνίδι μπαράζ που διεξάγεται ανάμεσα σε Τοξότη και Μυρμηδόνες. Είπαμε δύο ομάδες οι οποίες πήραν αντίστοιχα τη δεύτερη θέση σε πρώτο και δεύτερο όμιλο της Β' τοπικής κατηγορίας. Από το σημερινό μπαράζ διεκδικούν την άνοδό τους. Η κόπη μιας ολόκληρης χρονιάς σε ένα 90 λεπτό και για την ομάδα του Πλατάνου και για την ομάδα του Τοξότη. Μια ομάδα μέσα από το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, πολύ ιστορική ομάδα, ομάδα που έχει παίξει και στις υψηλές εθνικές κατηγορίες τα παλιότερα χρόνια. Ένα κοντρόλ από τον πάγκο του Τοξότη, από τον coach του Χρυσοχού, ο οποίος θα πάρει και ένα μίνι χειροκρότημα από την εξέδρα. Είναι δεδομένο ότι και οι δύο πάγκοι έχουν ανθρώπους οι οποίοι ζουν με τη δικιά τους αγωνία το σημερινό παιχνίδι. Ο Μαρούφ θα εκτελέσει από τα αριστερά, από τα δεξιά μάλλον, το πλάγιο για τον Τοξότη. Μαρούφ με την μπάλα στα χέρια. Λευτέρης δεν Ελλάδας και ακριβώς πάνω στον ακριβό η μπάλα και πλάγιο. Όχι, από τον ακριβό η μπάλα θα βγει εκτός. Εδώ είναι λάθος η υπόδειξη του βοηθού. Δεν ξέρω αν η υπόδειξη έχει να κάνει με το ότι η μπάλα είχε περάσει ήδη έξω και μετά ο Λευτέρης δεν Ελλάδας την πέταξε στον αριστερό πίσω φύλακα της ομάδας του των Μυρμηδόνων. Σίγουρα υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει εδώ το λάθος. Δεν υπάρχει λόγος για ιδιαίτερα νεύρα, καθώς είναι μια φάση που δεν νομίζω ότι κρίνει το παιχνίδι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Μαρούφ δυνατά και ο Μπίνας ο Κώστας, φάουλ που θα κάνει, θα το κερδίσει ο Μαρούφ. Θέλει να προσέχει από εδώ και στο εξής ο Μπίνας, καθώς είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κίτρινη κάρτα. Όχι, δύο νομίζω είναι από το μάτι των Μυρμηδών, δεν το έχω σημειώσει τώρα. Ο Μπίνας πάντως έχει κίτρινη κάρτα, πρέπει να προσέχει. Καραγγέλης που πήρε από τον Νίκο Δενελάβα. Καραγγέλης για τους Κλαπάνη, υπάρχει πίεση, επιστρέφει στον Νίκο το Δενελάβα. Παράλληλα αριστερά στον Καραγγέλη. Και ο Καραγγέλης είναι αυτός που θα πάρει κάποια μέτρα. Βάθος από τον Νίκο τον Δενελάβα. Ο Καραγγέλης όποτε μπορεί παίρνει κάποια μέτρα. Σκλαπάνης πιέζεται, χάνει. Φάουλα τον κύριο Ρούση. Παράπονα από μεριά Μυρμηδόνων. Ο Ναούμ πίεσε, έκλεψε την μπάλα με φάουλα ο κύριο Ρούση. Παράπονα και από τον αρχηγό το Βέργα. Φάουλ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή για τον Τοξότη. Μα το Μυρμηδόν ήθελε να πάρει αυτό το κλέψιμο και να εκτελέσει μια γρήγορη επίθεση. Νίκος Δενελάβα στην πλάτη της άμυνας. Η μπάλα στο πέναλτι. Δεν υπάρχει κανείς, πανεγίνα γυριστό. Ο Ιάσον ακριβώς βγάζει την μπάλα την άμυνα. Μπίνας. Να δούμε αν οι Μυρμηδόνες με τον Δημήτρη Μπούρχα τώρα μπορούν να εξαντλήσουν αυτή την αντεπίθεση. Περνάει από τον Καραγγέλη ο Μπούρχας. Δυνατά και ο Κυλαδίτης. Φάουλ που κερδίζει ο Δημήτρης Μπούρχας. Όχι, πλεονέκτημα αφήνει ο κύριος Ρούσης. Και το φάουλ που δίνεται συνέχεια είναι από τον Μακρύ. Ίσως εδώ υπήρχε ένα φάουλ που έπρεπε να πάρει στην αρχή ο Δημήτρης Μπούρχας. Στη συνέχεια έχει κάνει βέβαια φάουλ σίγουρα και ο Μακρύς. Και από την ώρα που δεν έχει δοθεί το πρώτο, πρέπει να δοθεί το δεύτερο. Και όχι σε περιπτώσεις αμφιβολίας που έχουμε δει πολλές φορές να διορθώνει το λάθος με λάθος. Νομίζω σωστή σίγουρα η δεύτερη υπόδειξη. Με ερωτηματικό η πρώτη. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας και δεν συνεχίζουμε
να ασχολούμαστε με τις διαιτητικές αποφάσεις. Θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο. Νίκος Δενελάβας και ξανά Καραγγέλης σε πολλές αλλαγές που κάνουν οι δυο τους για να επιλέξουν τον καλύτερο διάδρομο για να φτάσει μπάλα από την άμυνα του Τοξότη στην επίθεση. Καραγγέλης που κρατάει, δεν πιέζεται, αλλά δεν έχει και πολλές επιλογές. Θα γεμίσει εύκολη απόκρουση από τον Παναγιώτη Μπούρχα στο δεξιέκρο της άμυνας των Μυρμιδόνων. Η απόκρουση είναι πάνω στον Κυλαδίτη. Ξανά η κατοχή για τον Τοξότη. Μιχάλης Παραδάκης, εκεί που πατάει δεν είναι κανείς, είναι μόνο παίχτες του αντιπάλου. Μακρύς για την ομάδα των Μυρμιδόνων. Στην πλάτη της άμυνας για τον Δημήτρη τον Μπούρχα, εκτεθειμένος αυτός. Ακολούθησε συνέχεια ο Καραγγέλης. Πρέπει να ήταν λίγο μπροστά ο Δημήτρης Μπούρχας. Offside, υπόδειξη από τον βοηθό. Νίκος Δενελάβας σηκώνει κεφάλι, ψάχνει επιλογές, θα ξαναγεμίσει για τον Μιχάλη τον Παραδάκη. Τώρα πηγαίνει και ο Μπούρχας, ο Παναγιώτης. Παραδάκη σεντράρει με το αριστερό. Καλή σεντρά, Μπίκος μπλοκάρει. Σταθερά, όποτε χρειάστηκε ο Μπίκος ήταν παρόν. Ωραία στον Μπίνα. Μπίνας κρατάει, πιέζεται από τον Μαρούφ σε ένα χώρο που ελευθερώνεται. Πιέζει ο ελευθερός τον Ελλάδας, ελευθερώνει στο Βούλγαρη τον Νικό. Και αυτός πίσω στην άμυνα του για τον Βέργα. Ο Βέργας. Να δούμε. Παίρνει κάποια μέτρα, δεν πιέζεται, δεν έχει και πολλές επιλογές, θα γεμίσει, απόκρουση του Καραγγέλη, στον Νίκο του Δενελάβα θα πάει, με λίγο ρίσκο αυτό το γύρισμα, αν ήθελε να το κάνει έτσι. Σκλαπάνης, να το λάθος, και αυτός που ελέγχει στο κέντρο τώρα με το 7 είναι ο Τετριμίδας. Έξω η μπάλα από τον Μπούρχα, καθώς υπάρχει παίξει ο Τοξότης στο έδαφος. Και ώρα να μπει και ο γιατρός μέσα, γιατί ο παίκτης του Τοξότης δείχνει να πονάει, οι ομάδες θέλουν πολύ το παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι θα παίξουν και πιο δυνατά. Είναι παιχνίδι μπαράζ ανόδου, κρίνει άνοδο. Είπαμε, οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς κρίνονται σε 90 λεπτά. Οι ομάδες το θέλουν πάρα πολύ. Θα έχουμε και κάποιες πιο δυνατές μονομαχίες. Πάντως ο παίκτης του Τοξότη δείχνει να είναι καλά. Δεν θα χρειαστεί λογικά να μπει ούτε ο γιατρός. Ο Κολλιός είναι αυτός που είναι στο έδαφος. Οπότε φαίνεται θα σηκωθεί και θα έχουμε συνέχεια. 33 λεπτά παιχνιδιού, 34 μπήκαμε τώρα. 1-1 στο παιχνίδι στο Δημοτικό της Νεάπολης. Πενθυμίζουμε, προηγήθηκε με τον Δημήτρη Μπούρχα η ομάδα των Μυρμιδόνων. Ισοφάρισε σε 1-1 ο Λευτέρης ο Δενελάβας για τον Τοξότη. Πολύ καλό παιχνίδι. Έγινε και το σχετικό time out στο 26-27 λεπτό. Φαντάζομαι θα το κρατήσει στο τέλος ο κύριος Ρούσης, καθώς χάθηκε καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου. Οπότε άντω 45 και μετά φαντάζομαι θα έχουμε 1-2 λεπτάκια σίγουρα καθυστέρησης. Ο Ιάσον ακριβώς γυρίζει πίσω την μπάλα στην άμυνα. Ο Βέργας πήρε τον Κουφάκη, Βέργας δεξιά στον Μπούρχα τον Παναγιώτη. Ξανά ο Βέργας, ο οποίος τώρα θέλει να γεμίσει κάθετα σιρτή παλιά. Με το νούμερο 10 ο Μακρύς, πιέζει το Μακρύς, κερδίζει το φάουλ. 16χρονος Μακρύς. Παίκτης που έχει γράψει αρκετές συμμετοχές και με τη Μικτή. Μπούρχας, Παναγιώτης, Βούλγαρης δίπλα του. Βούλγαρης Νίκος. Ωραία, η μπάλα έρχεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Τετριμίδας ελευθερώνει στον Κουφάκη. Με ρίσκο, ο Κολλιός πιέζει. Ωραία, ο Κουφάκης κανά και τον Τριμίδα. Βούλγαρης πίσω στον Κουφάκη. Τετριμίδας έχει ανέβει και ο ακριβώς. Θα κόψει ο Μαρούφ. Δυνατά ο Μαρούφ στην μπάλα. Ο Μπίνας κέρδισε. Έχει τον ακριβό δίπλα του. Μπάλα στην περιοχή. Δεν θα περάσει. Θα ξανακερδίσει όμως ο ακριβώς. Μαρούφ και ακριβώς στην άκρη. Θέλει να περάσει ακριβώς. Από τα δικά του πόδια η μπάλα έχει βγει εκτός. Κάλυψε σωστά ο Μαρούφ. Μπάλα έφυγε out. Ο Πασπαλάρης θα δώσει σιγά σιγά συνέχεια. 35 λεπτά παιχνιδιού στο Δημοτικό της Νεάπολης. 1-1 το παιχνίδι μπαράζ μεταξύ Τοξότη και Μυρμιδόνων. Νίκος Δενελάβας για το Λευτέρη το γέμισμα. Ο Λευτέρης θα πατήσει για Κολλιό και Κόρμπα. Τελικός Κλαπάνης κερδισμένος για τον Τοξότη. Πιέζει το Κολλιός, κρατάει, ελευθερώνει πιο πίσω και αριστερά στον Καραγγέλη. Καραγγέλης τώρα πάει να ανέβει και να περάσει και τη μέσα γραμμή. Είχε χώρο και κατέβηκε. Παραδάκης, ωραία στον Κυλαδίτη. Από τα αριστερά η ανάπτυξη του Τοξότη. Ο Κυλαδίτης πέτρασε τον προσωπικό του αντίπαλο. Δυνατά ο Βέργας παραχωρεί κόρνερ ή η μπάλα έχει πάει out. Ναι, έχει ακουμπήσει τελευταίος ο Κυλαδίτης. Από τα δικά του πόδια η μπάλα έξω. Επιτυχημένη επέμβαση του αρχηγού του Βέργα που θα κερδίσει την κατοχή για την ομάδα του. Θα γλιτώσει και από μια ωραία πλαγιοκόπηση που έκανε ο Τοξότης και κινδύνεψε να πατήσει και περιοχή ο Κυλαδίτης να βρει ανοργάνωτη την αμυνά του. Καλή, πολύ καλή επέμβαση του Βέργα. Ο Μπίκος θα κάνει το βολέ. Κόρμπας νικητής στον αέρα. Μιχάλης Παραδάκης στο ένας με έναν με τον Μπούρχα τον Παναγιώτη. Νικητής ο Μπούρχας ο Παναγιώτης παίζει κάθετα. Δημήτρης Μπούρχας. Μπούρχας Παναγιώτης για Μπούρχα Δημήτρη εδώ, έτσι. Πλάγιο από τα δεξιά που θα κερδίσει από τον Καραγγέλη ο Μπούρχας. Ο Δημήτρης
ευκαιρία να ανέβει ο Μπούργας ο Παναγιώτης που παίζει στο δεξιάκρο της άμυνας. Ο Μπούργας ο Δημήτρης που είναι στην κορυφή της επίθεσης, πλαγιοκοπεί όποτε μπορεί, να τραβήξει και κάποιον από τους στόπερ μαζί του για να δημιουργηθεί το ρήγμα. Συνήθως τον Καραγγέλη, γιατί ο Νίκος στην Ελλάδα παίζει πιο πολύ βάθος, δεν αφήνει το κέντρο της άμυνας εύκολα. Για να δούμε εκεί στην άκρη μια μονομαχία, ανοιχτό κοντρόλ, μπάλα θα περάσει out από τα πόδια του Μακρύ. Ο Πασπαλάρης θα δώσει σιγά σιγά συνέχεια, η μπάλα έχει καταλήξει out. Πασπαλάρης για τον Μαρούφ. Με τον Μπίνα να πιέζει και από τα δικά του πόδια η μπάλα να πηγαίνει πλάγιο από τα δεξιά. Ο Μπίνας που έχει και κίτρινη κάρτα που δέχτηκε νωρίς στο παιχνίδι και θα πρέπει να τον κάνει σίγουρα πιο προσεκτικό στα μαρκαρίσματά του. Από εδώ και στο εξής, ο Σκλαπάνης πάει να δώσει στήριγμα στο Μαρούφ. Τελικώς ο Μαρούφ θέλει να παίξει μπροστά του με το Λέτσο και ο Κρύβος από πίσω δυνατά. Από τον ακρίβο η μπάλα πλάγιο. Ένα πλάγιο σχεδόν πάνω στη μεσαία γραμμή. Λίγο μπροστά τη μεσαία γραμμή, πάντα στην πλάγια γραμμή. Τη δεξιά πλάγια γραμμή με τον Μαρούφ να έχει την μπάλα στα χέρια. Θέλει να κερδίσει και μπροστά τη μεσαία γραμμή 1-2 μέτρα. Λέτσο κεφαλιά, ωραία ο Κόρμπας. Κόρμπας και Κουφάκης. Ο Κουφάκης γυρίζει για τον Λέτσο. Ο Λέτσος κρατάει ένα μέσα τρεις. Ανοίξει για τον Κόρμπα. Καλύπτει ο Βέργας. Η μπάλα out. Πολύ καλό το διάβασμα το Βέργα. Δεν μπορούσε να μπει στη φάση ο Κόρμπας. Μπάλα out για την ομάδα των Μυρμηδόνων. Αλλάζει μπάλα ο Μπίκος. Τα έχουμε συνέχεια. Σε πολύ λίγο με τον goalkeeper την ομάδα των Μυρμηδόνων να στείλει την μπάλα στη γωνιά της μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια. 38 λεπτά παιχνιδιού. 1-1 το παιχνίδι μπαράζ μεταξύ Τοξότη και Μυρμηδόνες. Κουφάκης πιέζει ο Λέτσος, ο Κουφάκης στα τυφλά. Κολλιός και Σκλαπάνης τελικά κερδίζει. Παραδάκης και Παναγιώτης Μπούρχας. Από το κεφάλι του Παραδάκη η μπάλα βγαίνει πλάγιο. Πράγματι αυτή είναι η υπόδειξη και του Δημήτρη Ρούση με τον Παναγιώτη Μπούρχα να πηγαίνει να πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια. Ένα πλάγιο αρκετά πίσω τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά για την ομάδα των Μυρμηδόνων. Εκεί που θα γίνει το πλάγιο εύκολα η απόκρουση από τον Κυλαδίτη. Παράπονα δεν ξέρω αν έβγαλε και το χέρι του εκεί ο Κυλαδίτης. Έχουμε συνέχεια πάντως. Δημήτρης Μπούρχας δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός. Η μπάλα έχει περάσει εκτός. Είναι πλάγιο για τον Τοξότη. Ο Πασπαλάρης που έχει φτάσει σε αυτόν την μπάλα θα δώσει τη συνέχεια. Εντάξει, μπάλα αριστερά. Ο Κυλαδίτης θα πάρει τώρα την μπάλα να δώσει συνέχεια. Σκλαπάνης ελεύθερος δίπλα του. Δεν θα παίξει με αυτόν. Θέλει να βρει μπροστά κάποιο συμπαίκτη του. Εκεί πάει η μπάλα είναι εύκολα για τον Παναγιώτη τον Μπούρχα μάλλον. Κοντά και ο Λευτέρης ο Δενελάβας. Άλλο ένα πλάγιο ψηλά για τον Τοξότη. Όχι, είναι για την ομάδα των Μυρμηδόνων. Και παράπονα από το Λευτέρη του Δενελάβα. Είναι μακριά για να έχουμε άποψη για, για αυτό το πλάγιο, για αυτή την κόντρα που έγινε εκεί. Παραδάκης κερδίζει ψηλά την μπάλα. Παραχωρεί ο Βούλγαρης ο Νίκος. Πλάγιο για τον Τοξότη ψηλά. 39 λεπτά παιχνιδιού, πάντα στο 1-1. Τοξότης και Μυρμηδόνες. Καλό γύρισμα, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Δεν έχουμε συνέχεια. Ωραίο το γύρισμα του Μιχάλη του Παραδάκη. Δεν θα μπορέσει όμως να κρατήσει την μπάλα εντός του τερέν. Στην πορεία η μπάλα που θα διαγράψει θα περάσει πίσω από το οριζόντιο δοκάρι ουσιαστικά. Θα έχει βγει πρώτα εκτός και μετά ίσως η μπάλα κατέληγε εντός. Αλλά από την ώρα που η πορεία που διαγράψει η μπάλα έχει περάσει εκτός, είναι out. Με τον Μπίκο να δίνει συνέχεια στον αέρα. Δύο ποδοσφαιριστές, η μπάλα από την κόντρα καταλήγει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Καλύπτει ο Ακρίβος, η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα του νομίζω ο Ακρίβος και κράτησε. Τελικώς διορθώνει την υπόδειξη ο κύριος Ρούσης. Παράπονα τώρα για τον βοηθό. Ο κύριος Ρούσης όμως από την ώρα που είδε και είχε καλύτερη άποψη το διόρθωσε. Λέτσος ανάμεσα σε αρκετούς ποδοσφαιριστές θα κρατήσει. Δυνατά και ο Νίκος στον Ελλάδα από την κόντρα. Ο Παναγιώτης Μπούρχας απομακρύνει. Ο Μαρούφ καλύπτει, αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Πλάγιο για τον Τοξότη. Καμιά δεκαριά μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά, κερδίζει και μερικά μέτρα ο Μαρούφ. Θα παίξει με τον Λέτσο, θα παίξει με τον Κολλιό. Ο Κολλιός κάνει μια κίνηση. Κόβει ο Ακρίβος. Λέτσος. Λέτσος σεντράρι. Μπούρχας αποκρούει ο Παναγιώτης. Ο Ακρίβος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός τερέν. Πλάγιο σχεδόν από το ίδιο σημείο από τα δεξιά για τον Τοξότη με τον Μαρούφ. Να παίρνει μια μπάλα. Να δούμε αν ο Τοξότη αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου θα πιέσει για να ψάξει και δεύτερο τέρμα. Λέτσος. Ιάσον Ακρίβος βάζει την κόντρα, κόρνερ για τον Τοξότη, κόρνερ από τα δεξιά. Άλλο ένα κόρνερ για τον Τοξότη, από κόρνερ προέρχεται και η ισοφάριση που έκανε η έμπειρη ομάδα Τοξότη, ομάδα που έχει εκμεταλλευτεί αρκετά στημένα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είπαμε μια ομάδα που έχει πετύχει στην κανονική διάρκεια της σεζόν 78 τέρματα, έχει δεχτεί 18. Αρκετά είναι και αποστημένα, αρκετά είναι από παίχτες που αυτή τη στιγμή είναι στη μεγάλη περιοχή και ξέρουν να σκοράρουν και αποστημένα. Νίκος Δενελάβας, Λευτέρης Δενελάβας, Καραγγέλης.
Κόρμπα περνάει από όλου. Να το σουτ για αγώνιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία τον Κόρμπα. Από το πρώτο δοκάρι η μπάλα έφυγε στο δεύτερο. Κόρμπα παραμόνευε, έκανε το διαγώνιο σουτ. Η μπάλα έξω. Καλή φάση για τον Τοξότη. Χειροκρότημα και από του φίλου του Τοξότη που είναι σήμερα εδώ. Ενώ αρκετοί είναι και οι φίλοι των Μυρμιδόνων. Οι οποίοι βέβαια χάρηκαν με την ομάδα τους η οποία προηγήθηκε στο σκορ. Σίγουρα δεν ήταν ανάλογη συνέχεια. Βέβαια το σκορ είναι στα ίσια 1-1. Δεν υπάρχει λόγος να είναι απογοητευμένοι ούτε η μεν ούτε η δε. Καθώς έχουμε πολύ παιχνίδι μπροστά μας. Ο Βέργας διαγώνια για τον Παναγιώτη τον Μπούρχα. Ο Καραγγέλης κόβει και ξαναγεμίζει σε ένα χώρο που ελέγχει ο Βέργας, ο αρχηγός της ομάδας Πλατάνου. Αυτό θα ανοίξει δεξιά. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός. Ο Μακρύς πλάγιο για τον Τοξότη. Επιστρέφει και η ομάδα των Μυρμιδόνων. Δεν θα εκτελεστεί γρήγορα το πλάγιο. Τώρα ο Κυλαδίτης για το Σκλαπάνι. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι έχουν επιστρέψει. Κλειστή διάδρομη. Ο Σκλαπάνης δεν μπορεί να κάνει πολλά. Κάνει μια διαγωνία όμως. Ωραία για τον Λέτσο. Ο Λέτσος με το κεφάλι για τον Δημήτρη, για τον Λευτέρο Δενελάβα. Κόβουν με τον κουφάκι οι φιλοξενούμενοι. Τυπικά φιλοξενούμενοι σήμερα. Κάθεται για τον Δημήτρη τον Μπούρχα. Δυνατά και ο Καραγγέλης. Φάουλ στο Δημήτρη τον Μπούρχα, ο οποίος πέφτει. Δυνατή παρέμβαση του κεντρικού αμυντικού Τοξότη. Ο Ρούσης, ο Δημήτρης Ρούσης, ο ρέφερι είναι κοντά. Ο Δημήτρης ο Μπούρχας θέλει να σηκωθεί γρήγορα, αλλά παράλληλα πονάει. Πιάνει την μέση του, δυνατή παρέμβαση σίγουρα του Καραγγέλη. Πολύ δυνατή, σκληροτράκλη θα έλεγα κεντρική αμυντική. Καραγγέλης, Νίκος Δενελάβας. Για να δούμε, συνέχεια Κουφάκης και Βέργας έχουν μείνει πολύ πίσω. Ο Κουφάκης φαίνεται να περιμένει τους συμπαίκτες να πάρουν θέση, άρα θα γεμίσει. Πράγματι έτσι θα γίνει. Δεν έχει φύγει μπάλα από την άμυνα. Μπούρχας γυρίζει, Πασπαλάρη στη γωνιά του μπλοκάρει. Καλή στιγμή μετά από ώρα για την ομάδα των Μυρμιδόνων. Πολύ καλή στιγμή και αυτή. Απαντάει στην ευκαιρία του Κόρμπα λίγο πριν. Να δω το γέμισμα. Λευτέρης Δενελάβας και Βέργας. Θέλει να περάσει πάνω τον Βέργα την μπάλα. Ο Βέργας καλύπτει. Λευτέρης Δενελάβας ακριβώς πιο μακριά. Εκεί πιέζει ο Παραδάκης. Θέλει να τριπλάρει με ρίσκο. Εκεί ο Μακρύς. Από τα πόδια του Παραδάκη μπάλα εκτός. Να εδώ που παραμόνευε ο Λευτέρης στην Ελλάδα στην πλάτη της άμυνας. Θέλει να περάσει την μπάλα περίτεχνα πάνω από το Βέργα. Ο Βέργας κάλυψε σωστά. Κόντρα έβαλε ο Ακρίβος. Η μπάλα έφτασε στο δεξί άκρο της άμυνας. Κερδισμένος τελικά ο Μακρύς από τον Παραδάκη. Out για την ομάδα των Μυρμιδόνων με τον Μπίκο να δίνει σιγά σιγά συνέχεια. 44 λεπτά παιχνιδιού, πάντα στο 1-1 στο Δημοτικό της Νεάπολης. Μπαράζ ανόδου, μπαράζ που θα κρίνει τους σκόπους και του Τοξότη και των Μυρμιδόνων. Ποιοι θα καταλήξουν μαζί με Δήμητρα Ευξηνούπολης και Αγία Άννα στην πρώτη τοπική κατηγορία. Μαρούφη απόκρουση, Κόρμπας με τον ανοιχτό κοντρόλ, δυνατά ο Μπούρχας, ο Κόρμπας πέφτει πάνω στην μπάλα, είναι η παρέμβαση, δεν υπάρχει κάτι. Μαρούφ. Για τον ακριβώς κρατάει, ο Λέτσος πιέζει από πίσω, κερδίζει ο Λέτσος, ανοίγει Κουφάκης, μπερδεύονται οι δύο. Λευτέρης Δενελάβας, σούτου Δενελάβα, έξω. Καλή σκέψη από το Δενελάβα, πολλά φάλτσα, η μπάλα έβγε έξω. Θέλησε να βρει το δεξί παραθυράκι του Μπίκου από τη γωνιά της μεγάλης περιοχής, αρκετά μακριά από το τέρμα, φιλόδοξο σούτ, η μπάλα έφυγε έξω. Καλή σκέψη από το Λευτέρη Δενελάβα. Ένας πολύ καλός σκόρερ. Για πολλά χρόνια ήταν στους πρώτους σκόρερ και πολλές φορές και πρώτος σκόρερ στα τοπικά πρωταθλήματα. Έχει πολύ καλή αίσθηση στο που είναι το τέρμα. Δεινό σκόρερ ο Λευτέρης στον Ελλάδα. Για να δούμε τώρα. Λέτσος. Σκλαπάνης, Κολλιός πατάει στο Λέτσο. Ο Λέτσος θέλει να βρει στην περιοχή τον Δενελάβα. Η μπάλα σκάει και πάει στον Μπίκο. Πιέζει ο Παραδάκης, φάουλ στον Μπίκο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάρτα. Εκτιμώ ότι είναι χαζό φάουλ από τον Μιχάλη τον Παραδάκη εδώ, γιατί ο Μπίκος είχε καθαρίσει. Φαινόταν θα πιάσει την μπάλα. Δεν είχε νόημα να τον πιέσει εκεί ο Παραδάκης. Ο Μπίκος ήταν εμφανές ότι θα έπιανε την μπάλα. Ήταν εύκολο για αυτόν. Δεν θα μπορούσε με το κεφάλι να διεκδικήσει κάτι παραπάνω ο πλάγιος επιθετικός του Τοξότη. Γι' αυτό και κάποια παράπονα. Υπάρχει βέβαια φάουλ. Και με αυτό θα έχουμε συνέχεια. 45 λεπτά συμπληρωμένα. Φαντάζομαι θα έχουμε 2-3 λεπτάκια, γιατί είχαμε και ένα mini time out. Είχαμε 2 γκολ με τα σχετικά πανηγύρια. Οπότε θα αφήσει λίγο χρόνο ακόμα ο κύριος Ρούσης. Θα το δούμε βέβαια αυτό συνέχεια. Καθώς το χρονόμετρο το οποίο λέμε είναι το χρονόμετρο το οποίο έχουμε εμείς και όχι του διαιτητή, που είναι ο κύριος και ο μοναδικός έγκυρος χρονομέτρης του αγώνα. Πλάγιο από τα αριστερά με τον Κυλαδίτη να παίρνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια. Ίσως από τις τελευταίες στιγμές αυτού του πρώτου ημιχρόνου, Κυλαδίτης ψάχνει τις επιλογές του, Σκλαπάνης πίσω αριστερά, μπροστά και αριστερά του ο Μιχάλης ο Παραδάκης, σε αυτόν θα πάει μπάλα. Τελικό σχερισμένο ομάδα των Μυρμιδών που απομακρύνει σε ένα χώρο όμως που είναι μόνο Σκλαπάνη. Κοντρόλ του Σκλαπάνη. Μπάλα στον Νίκο, το Δενελάβα πίσω. Σηκώνει κεφάλι και γεμίζει.
Μπούργας Παναγιώτης, πρώτη απόκρουση. Πιο μακριά ο Μακρύς. Δεν μπορεί ο Βούλγαρης να κρατήσει. Μπάλα είναι για τον Τοξότη. Άνοιγμα θέλει να κάνει ο Κόρμπας κάπου. Κόντραρες Κλαπάνης. Άνοιγμα για τον Μαρούφ. Θα κρατήσει αυτός εντός. Την μπάλα από τα δεξιά τώρα η επίθεση. Μαρούφ, Λέτσος και ξανά Μαρούφ. Κάθεται ο Μαρούφ. Με δεύτερη προσπάθεια θέλει να βρει τον Κολιό, ο οποίος είναι εκτεθειμένος offside, που θα υποδειχτεί κατευθείαν από Βοηθό και Δημήτρη Ρούση. Μικρή κλεφτή ματιά στο χρονόμετρό του και μάλλον θα έχουμε το τέλος σε πολύ λίγο. Κουφάκης, ο οποίος θα εκτελέσει. Κοιτάζει το χρονόμετρο Δημήτρης Ρούσης, με τη σφυρίχτρα στο στόμα είναι. Δεν νομίζω θα έχουμε φάση, θα δούμε όμως. Κουφάκης, Παναγιώτης Μπούρχας και τώρα πραγματική λήξη. Ημίχρονο στο δημοτικό της Νεάπολης, το Ξώτης Μυρμηδόνες 1-1. Η ομάδα του Παναγιώτη Βουλγαρία ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ με τον Δημήτρη Μπούρχα. Ωραία παλιά στην πλάτη της άμυνας, πρόλαβε τον Πασπαλάρη, ψύχρεμο πλασέ και 0-1 για την ομάδα των Μυρμηδόνων. Ισοφάρισε από το Λευτέρη Δενελάβα, κόρνερ από τα δεξιά με το Λέτσο. Στο πέναλτι ένα γυριστό του Νίκου του Δενελάβα. Η μπάλα ήρθε στο δεύτερο δοκάρι μετά από κόντρερς. Ο Λευτέρης Δενελάβας, πολύ καλό σκόρερ, δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-1. Πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο. Μικρή ανάπαυλα 10-15 λεπτά και μετά ξανά μαζί εδώ στο δημοτικό της Νεάπολης.
Όπως θέλει. Ναι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 89,5 του volosLive.gr. Όλοι συντονισμένοι, υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά, ραδιόφωνα. Μεγάλο παιχνίδι, μπαράζα νόδου ανάμεσα στον Τοξότη και την ομάδα των Μυρμιδώνων. Οι κόποι όλης χρονιάς κρίνονται σε 90 λεπτά, πλέον μένουν 45. Το παιχνίδι είναι στα ίσια, 1-1 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Έτοιμος ο Δημήτρης Ορούσης να δώσει συνέχεια το έναυσμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Όλα στα ίσια. Θα δούμε σιγά σιγά, καθώς δεν υπάρχει φωτεινός πίνακας για να βλέπουμε αλλαγές. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τους πρώτους 11, τόσο οι Μυρμιδώνες όσο και ο Τοξότης. Τόσο ο Τοξότης όσο και οι Μυρμιδώνες. Είπαμε τυπικά εδρευόμενη ομάδα του Τοξότη έναντι της ομάδας του Πλατάνου σήμερα. Φάουλ που κερδίζει στην αμυνά του ο Ναούμ που έχει επιστρέψει για να πάρει μια πρώτη μπάλα. Βούλγαρης. Παράλληλα δίπλα του Τετριμίδας και πιο αριστερά. Και πίσω Κουφάκης και ακρίβως πίσω στον Κουφάκη. Κουφάκης Βέργας τώρα πάει να πιέσει ο ελευθερίος στον Ελλάδα για τον Τοξότη. Βέργας γεμίζει αριστερά για τον Ιάσονα τον ακρίβο. Μπροστά του με το μακρύ υπάρχει φάουλ που κερδίζει η ομάδα των Μυρμιδώνων. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο φυσικά έχουν αλλάξει και εστίες οι δύο ομάδες. Ο Πασπαλάρης πλέον υπερασπίζεται την εστία που έχει πίσω της στο πέταλο και ακόμα πιο πίσω έτσι η μεριά που είναι ο βιολογικός καθαρισμός, ενώ από την απέναντι μεριά η εστία που έχει στην πλάτη στη γειτονιά της Νεάπολης είναι η εστία που υπερασπίζεται ο Μπίκος της ομάδας των Μυρμιδώνων σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Νίκος δεν Ελλάδα σκόβει, γεμίζει σε ένα χώρο που ελέγχει ο Νίκος ο Βούλγαρης. Ανοιχτό κοντρόλ από θέση offside έρχεται να πιέσει ο Ελευθέρης των Ελλάδα και γι' αυτό έχουμε σηκωμένη την σημαία του βοηθού. Πράγματι ο Ελευθέρης των Ελλάδα πρέπει να έρθει από θέση offside. Η μπάλα είναι στημένη μπροστά από τη μεσαία γραμμή, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί, καθώς αν σε εκείνο το σημείο ήταν η υπόδειξη, δεν θα υπήρχε offside πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Βέργας στον Κουφάκη, αφού στήσαν την μπάλα στο σωστό σημείο, αριστερά έχει επιστρέψει ο Μακρύς. Overlap από τον Ιάσονα τον ακρίβο, ανοίγει το κοντρόλ του, θέλει να περάσει και τον Νίκο του δεν Ελλάδα. Κακή η δεύτερη εκτίμηση του Ιάσονα, η μπάλα θα φύγει out. Ωραία η παλιά στην πλάτη, καλό το πρώτο κοντρόλ, στη συνέχεια γύρισε ίσως για να κοντράρει την μπάλα στα πόδια του Νίκου του Δενελάβα και να πάρει ένα corner, δεν τα κατάφερε όμως. Νίκος Δενελάβας, Μαρούφ και ξανά Νίκος Δενελάβας, ένα γύρισμα υποπίεση που έκανε ο Μαρούφ, θα πιέσει και ο Μπούρχας, η μπάλα θα βγει από την άμυνα πάντως. Κολλιός, Σκλαπάνης, διαγώνια παλιά, εύκολα ο Παναγιώτης ο Μπούρχας. Και αυτός ωραία μπροστά του για τον Μπίνα. Ξανά ο Παναγιώτης ο Μπούρχας πιέζει, κλέβει ο Μιχάλης ο Παραδάκης. Βγαίνει και ο Κόρμπας μπροστά του, κρατάει παραπάνω ο Μιχάλης ο Παραδάκης. Μπάλα, η μπάλα από τα πόδια πιανού του Μπούρχα έξω. Πλάγιο για τον Τοξότη. Ο Κυλαδίτης ανεβαίνει να εκτελέσει. Κυλαδίτης γυρίζει. Κολλιός. Κυλαδίτης. Πέρασε. Έχει και τον Παραδάκη δίπλα, θα τον πετάξει την μπάλα. Εκεί μαζεύει ο Μπούρχας. Θέλει να κερδίσει κάτι παραπάνω ο παίκτης του Τοξότη. Ένα φάουλ, να σηκωθεί του λέει ο Δημήτρης Ορούσης. Με ρίσκο αυτή την παλιά, δυνατές μονομαχίες. Δύο παίκτες του Τοξότη στο έδαφος. Ο Κόρμπας είναι ο δεύτερος που δέχεται το δυνατό μαρκάρισμα. Φάουλ που θα υποδείξει ο κύριος Ρούσης. Ένα φάουλ από τα αριστερά, αρκετά ψηλά για τον Τοξότη. Πολύ πλάγια αριστερά βέβαια. Σίγουρα όμως ευκαιρία για να έρθει η μπάλα με όμορφο τρόπο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Σκλαπάνης είναι πίσω την μπάλα. Και είναι αυτός πίσω την μπάλα γιατί δεν μπορεί εύκολα κάποιος ποδοσφαιριστής να εκτελέσει απευθείας από εκεί. Και έτσι ο Νίκος Δενελάβας προτιμήθηκε να πάει θέση στη μεγάλη περιοχή. Ο Νίκος Δενελάβας που όταν είναι θέση για απευθείας χτύπημα πολλές φορές επιλέγει να διεκδικήσει το χτύπημα από κάποιο συμπαίκτη του και να αναλάβει αυτός. 48 λεπτά παιχνιδιού, 1-1. Το μεγάλο παιχνίδι μπαράζει εδώ στο Δημοτικό της Νεάπολης μεταξύ Τοξότη και Μυρμιδώνων. Ο Σκλαπάνης πίσω την μπάλα. Δύο παίχτες στο τείχος. Σκλαπάνης στο δεύτερο δοκάρι. Ο Βέργας που βγάζει πάνω ουσιαστικά σε συμπαίχτες του σε επικίνδυνη θέση. Ο ακρίβος θα διώξει. Ο Σκλαπάνης ξανά έχει την μπάλα. Κλέψιμο τραβάει ο Σκλαπάνης και θα τον ζητήσει πίσω ο κ. Ρούσης για να βγάλει την κάρτα. Σωστή κίτρινη κάρτα υπόδειξε τον Δημήτρη το Ρούση. Ο Σκλαπάνης βλέποντας τον πολύ γρήγορο Δημήτρη Μπούρχα να βγαίνει στην κόντρα, τραβάει την μπλούζα του
του κόβει την ευκαιρία να επιτεθεί. Κίτρινη κάρτα, καθώς το συγκεκριμένο τράβημα είναι πολύ μακριά από την μεγάλη περιοχή, οπότε δεν είναι σε καμία περίπτωση προφανή θέση για γκολ. Δεν μπορούν να ζητήσουν κάτι παραπάνω. Είναι λογικό οι παίκτες και οι φίλοι των Μυρμηδών που ίσως σκεφτόντουσαν για κάτι παραπάνω, νομίζω ότι θα ήταν αδύνατον να το δουν από τον κύριο Ρούση. Βέργας, αλλαγή στα αριστερά. Μακρύς για τον Ακρίβο. Καλή του Μαρούφ. Πιέζεται τώρα. Πάει και ο Δημήτρης Μπούρχας να πιέσει. Νίκος δεν Ελλάδας πιο μακριά. Πρώτο κοντρόλα τον Κολλιό. Κολλιός, Σκλαπάνης. Κάθετα για τον Κόρμπα. Ο Κόρμπας πολύ ωραία αλλαγή για τον Κυλαδίτη. Αφήνει ο Μιχάλης Παραδάκης. Όχι, κρατάει. Κίνηση του Κυλαδίτη. Τώρα θα παίξει ο Μιχάλης Παραδάκης με τον αριστερό τόπο στο φύλακα. Στην περιοχή παλιά κόψιμο. Πολύ δύσκολα τον Βέργα. Μπαίνει στη φάση ο ελευθέρωση του Δενελάβα. Κόντρα με τον Μπούρχα τον Παναγιώτη. Πάει και ο Βέργα κοντά στη φάση. Κυλαδίτη. Ευκαιρία για δεύτερο γέμισμα. Βγαίνει ο Μπίκα. Περνάει από όλου. Δυνατά στη φάση και ο Ακρίβο και ο Λέτσο. Τελικώ υπάρχει φάουλ που έχουν κερδίσει οι παίκτες των Μυρμηδώνων και συγκεκριμένα ο Μπίκο. Καλή στιγμή για τον Τοξότη. Χειροκρότημα από την εξέδρα, φαντάζομαι είναι και από τις δύο μεριές και η καλή αντίδραση εδώ. Κέρδισαν το φάουλ οι αμυνόμενοι του σώματος των Μυρμηδώνων, αλλά σίγουρα και η ανάπτυξη του Τοξότη εδώ ήταν πολύ καλή. Κερδίζει και ο Τοξότη το χειροκρότημα από τη δική του εξέδρα, από τους ανθρώπους που έχουν έρθει και στηρίζουν την ομάδα του Τοξότη. Μοιρασμένη η εξέδρα πάντως, καθώς και η ομάδα του Τοξότη, πολύ ιστορική ομάδα από το πολεμικό συγκρότημα, μέσα από το πολεμικό συγκρότημα του Βόλου, αλλά και η ομάδα του Πλατάνου. Έχουν το δικό τους κοινό σήμερα εδώ στην εξέδρα του Δημοτικού Σταδίου της Νεάπολης. Αρκετός ο κόσμος σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την άνοδο γιορτή σίγουρα και αυτό το παιχνίδι, όπως και αυτά που θα ακολουθήσουν αύριο για το τοπικό ερασιτεχνικό αθλητισμό, για το τοπικό ποδόσφαιρο. Το άνοιγμα του Παναγιώτη του Μπρούχα δεν είναι καλό. Έχει βγει μπάλα πλάγιο με τον Κυλαδίτη να είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια. Ένα πλάγιο από τα αριστερά για τον Τοξότη λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Δεν ήταν καλό. Η μπάλα επιστρέφει στον Κυλαδίτη. Έκλεψε ο Μπούρχας ο Δημήτρης. Πέρασε και από τον Καραγγελή. Λίγες επιλογές μέσα στην περιοχή. Θέλει να μπει σε αυτήν. Κόντρα στα πόδια του Νίκου του Δενελάβα. Κόρνερ που κερδίζει ο Δημήτρης ο Μπούρχας. Και θα φέρει αρκετούς συμπαίκτες στη μεγάλη περιοχή. Ένα κόρνερ από τα δεξιά για την ομάδα των Μυρμηδώνων. Με το νούμερο 8, ο Μπίνας να είναι αυτός που θα εκτελέσει. Ο Μπίνας εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπούρχας ο Δημήτρης θέλει να κοντρολάρει και να γυρίσει. Εύκολα κόβει ο Παραδάκης ο Μιχάλης. Παραχωρεί ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται το μάτι των Μυρμηδώνων. Σκέφτηκε στην αρχή να βάλει το κεφάλι του. Συνέχεια κοντρόλαρε ανοιχτό κοντρόλ. Εύκολη απόκριση συνέχεια από τον Μιχάλη Παραδάκη. Το δίλημα για τον επιθετικό και σκόρερ σήμερα για την ομάδα των Μυρμηδώνων. Πλάγιο από τα αριστερά, λίγο μπροστά τη μεσαία γραμμή για την ομάδα των Μυρμηδώνων. Ο Ιάσονας, ο Ακρίβος γύρισε για να πάρει μια μπάλα εδώ συνέχεια. 52 λεπτά παιχνιδιού, 1-1 το σκορ στο παιχνίδι Μπαράζ. Παιχνίδι που κρίνει την άνοδο για το Τοξότη και Μυρμηδώνες. Το 1-0 υπενθυμίζουμε έχει γίνει από τον Δημήτρη τον Μπούρχα στο 14, στο 22. Σχετικά γρήγορη αντίδραση μέσα σε 6-7 λεπτά από την ομάδα του Τοξότη με το Λευτέρη Δενελάβα. Βέβαια από κόρνερ του Λέτσου, γυριστό του Νίκου του Δενελάβα. Με τις κόντρες μπάλα οδηγήθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Παραμόνευε ο Λευτέρης ο Δενελάβας και έκανε την ισοφάριση. Βέργας. Μπούρχας Παναγιώτης γεμίζει για τον Δημήτρη τον Μπούρχα. Πρώτος ο Καραγγέλης όμως στην απόκρουση. Δεν θα μπορέσει να βρει συμπαίκτη του πλάγιο. Λίγο μπροστά τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά για την ομάδα των Μυρμηδώνων. Ωραίο πρώτο κοντρόλ του Ναούμ. Νίκος Βούλγαρης πίσω στον Κουφάκη. Ο Κουφάκης σηκώνει κεφάλι, έχει επιλογές. Με το μακρύ θα παίξει πίσω ξανά ο Κουφάκης. Ο Τετριμίδας ήταν αυτός με τον έπαιξε ο Κουφάκης. Διαγώνια παλιά για τον Παναγιώτη τον Μπούρχα. Καλή απόκρουση που όμως πάνω στην πέτσα των Μυρμηδώνων. Κλέβει ο Μιχάλης ο Παραδάκης. Κρατάει. Παραδάκης κουβαλάει την μπάλα, βγήκε αρκετά πλάγια. Η κόντρα ευνοεί την ομάδα των Μυρμηδώνων και τον Μπίνα. Μπίνας κάθετα εκεί που είναι ο Καραγγέλης. Όμως Βέργας η απόκρουση, Σκλαπάνης ελέγχει για τον Τοξότη. Αλλαγή του Σκλαπάνη σε ένα χώρο που πάει να πιέσει ο Λέτσος. Ο Ακρίβος έχει καλύψει. Τώρα γυρίζει στον Μπίκο. Μπίκος και ξανά Ακρίβος. Κοντρολάρει, θέλει να παίξει μπροστά του. Με τον μακρύ πίεση από το Μαρούφ, πλάγιο για την ομάδα των Μυρμηδώνων. Ακρίβως με την μπάλα στα χέρια για να δω συνέχεια. Ελεύθερος ο κεντρικός αμυντικός ο Κουφάκης. Με αυτόν θα παίξει. Κουφάκης. Κουφάκης κρατάει. Παράλληλα στο Βέργα δίπλα του. Πολύ ζέστη. Μεγάλη υψηλή ηλιοφάνεια στο παιχνίδι. Σίγουρα οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν τον απαιτούμενο ρυθμό για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Σίγουρα η διαχείριση
τις ενέργειες που θα έχουν δύο ομάδες θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ο Ακρίβος που έχει ανέβει από τα αριστερά πιέζει, ο Μαρούφ πιέζει και ο Κολλιός. Κερδισμένοι παίκτες του Τοξότη. Το γέμισμα είναι σε ένα χώρο όμως που είναι μόνο Κουφάκης, ο οποίος κόβει, όχι, σωστά όμως, κόρμπα στην πλάτη για τον Παραδάκη. Τώρα έρχεται να κλείσει και ο Παναγιώτης Τσουμπούρκας στο δεξί άκρο της αμυνάς του. Παραδάκης, αριστερός half extreme, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Απόκρουση του Κουφάκη σε ένα χώρο που είναι ο Κολλιός, ο οποίος θα κρατήσει. Κοιτάει αιστεία, κάνει το σουτ, ο Μπίκος μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Μπλοκάρει την μπάλα ο goalkeeper εδώ της ομάδας των Μυρμιδόνων. 1-1 πάντα το σκορ, 55 λεπτά παιχνιδιού. Πάμε για τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας. 1-1 στο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μπίκος, μεγάλο ύψος, περνάει από όλους. Μπούρχας και Δενελάβας, από το κεφάλι του Δενελάβα η μπάλα επιστρέφεται στον Πασπαλάρη. Ο Πασπαλάρης μπροστά του παίζει με τον Καραγγέλη. Καραγγέλης έχει χώρο. Κοιτάει τις επιλογές του, Κλαπάνης, ξανά Καραγγέλης. Καραγγέλης κρατάει, θέλει να παίξει τον Παραδάκη. Στην πλάτη του Μπούρχα βγαίνει ο Παραδάκης. Τώρα καλεί τον Μπούρχας. Προσποιήσεις, στήριγμα ψάχνει με τον Κόρμπα, θέλει να παίξει, περνάει από αυτόν. Κολλιός, Λευτέρης Δενελάβας. Τελικώς ο Κουφάκης είναι αυτός που είναι κερδισμένος. Μακρύς κρατάει και γυρίζει μπάλα στον ανενόχλητο Κουφάκη πίσω. Από εκεί, από το κέντρο της άμυνας, θέλει να ξεκινήσει την επίθεσή του η ομάδα των Μυρμιδόνων, από τον Πλάτανο. Παναγιώτης Μπούρχας. Αυτός γυρίζει στο Βέργα. Βέργας και Κουφάκης. Εύκολα η μπάλα μέχρι τη μεσαία γραμμή. Από εκεί ξεκινάει η γραμμή πίεσης του Τοξότη. Ξανά πίσω στον Κουφάκη. Πολύ ζέστη βλέπουμε. Απροθυμία θα έλεγα εγώ από τους ποδοσφαιριστές του Τοξότη να πιέσουν πιο ψηλά. Εύκολο λάθος τώρα. Λέτσος, Δενελάβας, ξανά για το Λέτσο. Καλό το κόψιμο από τον Ακριβό. Διορθώνει και βοηθάει ο Βέργας. Και ένα πλάγιο που ξεκινάει και κερδίζει ο Τετριμίδας από τα αριστερά. Τετριμίδας, ένας εκ των τριών 16χρονων που έχει σήμερα η ομάδα των Μυρμιδόνων στην εντεκάδα του. Μακρύς, Ναούμ και Τετριμίδας, 16 χρονών. Όλο το μέλλον μπροστά τους, προερχόμενοι από την Ακαδημία του Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού, παίκτες που έχουν στελεχώσει και την μεικτή της περιοχής μας. Ωραία κάθε Δημήτρης Μπούρχας θα αργήσει, η κόντρα θα ευνοήσει όμως συμπαίχτη του, η μπάλα οδηγείται σιγά σιγά δεξιά στον Παναγιώτη τον Μπούρχα. Κάθετα θα παίξει αυτός, Μπίνας νομίζω είναι αυτός που έχει την μπάλα στα πόδια του. Ωραία τρίπλα, κόντρα στον Καραγγέλη, πλάγιο είναι για τον Τοξότη. Πολύ ωραία τρίπλα εδώ από τον Μπίνα, κάτω από το πόδι του μπάλου του. Το πλάγιο όμως είναι για τον Τοξότη στην απόκρουση αυτή που ακούμπησε και παίκτης των Μυρμιδόνων στην απόκρουση του Καραγγέλη. Παραδάκης Μιχάλης στον άξονα για τον Κολλιό, δυνατά αλλά στην μπάλα ο παίκτης των Μυρμιδόνων, Τριμίδας. Μπίνας για τον Δημήτρη τον Μπούρχα, ωραία καλή το Καραγγέλης. Τζαρτζάρι όμως με όμο λέει ο ρέφερι και γι' αυτό αφήνει το πλεονέκτημα. Αφήνει συνέχεια, μάλλον όχι το πλεονέκτημα. Νίκος Δενελάβας, Κόρμπας πατάει για τον Κυλαδίτη. Ο Κυλαδίτης έχει χώρο, τώρα επιστρέφει ο Δημήτρης Μπούρχας να πιέσει. Κόρμπας ψάχνει τις επιλογές του, μια διαγώνιος, κοντράρι πάνω στον Παναγιώτη τον Μπούρχα. Κυλαδίτης επιστρέφει στον Καραγγέλη. Νίκος Δενελάβας, μια από τις γνωστές βαθιές μπαλιές. Ωραία, πολύ ωραία για τον Μιχάλη τον Παραδάκη. Κοντρολάρι αυτός, δεν υπάρχει offside. Τώρα πηγαίνει να πιέσει εκεί στην άκρη και ο Παναγιώτης Μπούρχας. Ωραία μπάλα στον Κόρμπα. Δυνατό τάκλιν στην μπάλα όμως. Ο Κόρμπα συνεχίζει να είναι στο έδαφος. Ο Βούλγαρης ελευθερώνει στον Μπίνα. Ο Μπίνας πετάει την μπάλα έξω. Ο Κόρμπα είναι στο έδαφος. Δυνατή παρέμβαση πριν, αλλά πάντα στην μπάλα από τους παίκτες της ομάδας από τον Πλάτανο, της ομάδας των Μυρμιδόνων. Ο Κόρμπας τώρα θα σηκωθεί. Ζητάει το φάουλ από τον κύριο Ρούση. Δυνατή η παρέμβαση. Σιγά σιγά πάμε για τη μία ώρα παιχνιδιού. Μικρή διακοπή τώρα. Όπως είναι λογικό, οι δύο προπονητές θα δώσουν ό,τι οδηγίες μπορούν. Δεν προλαβαίνει να δροστεί κανείς. Θα έχουμε συνέχεια γιατί ο Κόρμπας έχει σηκωθεί. Η συνέχεια θα είναι με πλάγιο για τον Τοξότη, καθώς πέταξαν την μπάλα οι τυπικά φιλοξενούμενοι σήμερα έξω. Ο Λευτέρης ο Δενελάβας επιστρέφει την μπάλα στον αρχηγό, το Βέργα. Αρχηγός με αρχηγό, έτσι, ο αρχηγός Λευτέρης Δενελάβας στον Βέργα, κεντρικό αμυντικό σήμερα των Μυρμιδόνων. Ο Κουφάκης, ο Βούλγαρης που πάνω στο Μαρούφ κατευθείαν. Καλή παρέμβαση, κλέβουν ψηλά οι Μυρμιδόνες. Ωραία η μπάλα έρχεται αριστερά, Τετριμίδας.
ψάχνει τις επιλογές του, μακρύς του δίνει στήριγμα, αυτό θα σεντράρει, εύκολη απόκρουση Κλαπάνη. Πρώτος ο Βέργας. Κλέψιμο ψηλά από τον Κολλιό. Κολλιός ανοίγει πού, στο πουθενά. Ακρίβως, κυμπάλα πίσω. Θα επιστρέψει για να δώσει μια κάρτα στον Νίκο το Βούλγαρη, ο Ρούσης, μάλλον για κάποια προβολή πριν, ενώ έχουμε και αλλαγή. Να η πρώτη κίνηση από τους πάγκους, Παναγιώτης Βούλγαρης θα κάνει την πρώτη αλλαγή, πρώτη κίνηση από τον πάγκο με το νούμερο 12, αυτός που ετοιμάζεται είναι ο Κοντοβάς. Στη μία ώρα παιχνιδιού λοιπόν, ο Κοντοβάς θα πάρει θέση. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει, πρώτα θα έχουμε το στημένο και μετά την αποχώρηση, θα δούμε. Να δούμε, έμπειρος ποδοσφαιριστής Κοντοβάς. Αποχωρήσει από το δεξί άκρο της άμυνας από ό,τι φαίνεται ο Παναγιώτης Μπούρχας. Τη θέση θα πάρει ο Κοντοβάς. Δεξιός οπισθοφύλακας λογικά θα πάει να τοποθετηθεί ακριβώς εκεί που έπαιζε ο συμπαίχτης του. Κοντοβάς αντί Παναγιώτη Μπούρχα. Αλλαγή στη μία ώρα παιχνιδιού από τον πάγκο των Μυρμιδόνων. Καταχειροκροτούμενος ο ποδοσφαιριστής από όλη την εξέδρα. Παιχνίδι ελαστικού ποδοσφαίρου. Αλλαγή και την άλλη μεριά με τον Τσιατσιάνη. Θα τη δούμε μετά. Το γέμισμα δεν είναι καλό. Περνάει από όλους. Out για την ομάδα των Μυρμιδόνων. Απαντάει στην αλλαγή του Παναγιώτη Βούλγαρη και ο κύριος Χρυσοχού. Ο Τσιατσιάνης είναι αυτός που ετοιμάζεται με το νούμερο 13. Νομίζω αριστεροπόδαρος. Να δούμε αν θα μπει στο Κυλαδίτη, ο οποίος κατευθύνεται προς τα έξω. Πράγματι. Κυλαδίτης έξω, Τσιατσιάνης μέσα. Να λοιπόν και η απάντηση από τον άλλο πάγκο. Αριστερό πιστοφύλακα άλλαξε η ομάδα του Τοξότη, δεξιό πιστοφύλακα η ομάδα των Μυρμιδόνων. Κοντοβάς γεμίζει. Πάει να βγει ο Καραγγέλης, ο Τσιατσιάνης κόβει. Κόρμπας κεφάλι με κεφάλι με τον Νίκο το Βούλγαρη στο έδαφος. Ο Κόρμπας, δυνατή μονομαχία. Ο Κόρμπας στο έδαφος, πιάνει το κεφάλι του. Μικρή διακοπή, να δούμε αν θα σηκωθεί. Δυνατά στη φάση και οι δύο σηκώνει το Κόρμπας. Δίνουν τα χέρια οι δύο ποδοσφαιριστές. Σίγουρα το πάθος είναι πολύ μεγάλο, η θέληση. Ολόκληρη χρονιά κρίνεται σε 90 λεπτά. Και αυτό σίγουρα κάνει πολύ πολύ μεγαλύτερη θέληση για το θετικό αποτέλεσμα. Το 1-1 παραμένει, μία ώρα παιχνιδιού έχει συμπληρωθεί, έχουμε φτάσει πλέον στο 62. Κλέψιμο ψηλά από τον Ακρίβο, δεν πατάει σωστά την μπάλα, κλέβουνε η του Τοξότη Μαρούφ, Σκλαπάνης, δεξιά η μπάλα Λέτσος, Κολλιός ξανά για το Λέτσο, δεν ακολουθεί αυτός, η μπάλα εύκολα στα πόδια του Κουφάκη. Βούλγαρης. Τώρα πάει να πιέσει ο Κόρμπας. Βούλγαρης με το αριστερό. Στην πλάτη του Μαρούφ, ο οποίος θα κόψει σωστά όμως. Πάει να πιέσει και ο Λέτσος. Αφήνει την πάει να περάσει ο Τριμίδας έξω. Πλάγιο για την ομάδα των Μυρμιδόνων. Με το νούμερο 17 ο Βέτσικας ετοιμάζεται. Να δούμε πότε θα προχωρήσει και σε αυτή την αλλαγή ο κ. Χρυσοχού. Να δούμε αν θα γίνει τώρα ή περιμένει λίγο. Πλάγιο με τον Ιάσονα τον Ακρίβο. Να έχει την μπάλα στα χέρια του. Λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή από τα αριστερά αυτό το πλάγιο. 63 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα στο 1-1 το παιχνίδι εδώ ανάμεσα σε Τοξότη και Μυρμιδόνες. Ανάμεσα σε πολλούς. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο παίκτης των Μυρμιδόνων. Κόβουνε τον Κολλιό. Νίκος δεν Ελλάδας για το Λευτέρι. Λευτέρι δεν Ελλάδας. Ανοίγει για το Λέτσο. Κόβει ο Ακρίβος. Νίκος Βουλγάρης πίσω στο Βέργα. Ο αρχηγός της ομάδας του. Ο αρχηγός των Μυρμιδόνων, Βέργας, θέλει να κάνει βαθιά παλιά. Μαρούφ θέλει να πάει στην πλάτη του. Και ο Μπίνας, Δημήτρης Μπούρχας, θέλει να κερδίσει το φάουλ από τον Σκλαπάνη. Δεν υπάρχει κάτι λογιστής, απομάκρυνση από τον Μαρούφ. Εκεί που εύκολα κοντρολάρει ο Βέργας και περιμένει, δεν τον πιέζει κανείς. Ψάχνει τις επιλογές του στον Νίκο το Βούλγαρη και ξανά ο Βέργας πίσω. Βέργας, Κοντοβάς, ξανά για τον Βέργα. Περιμένουν να τραβηχτεί η άμυνα το Τοξότη πιο ψηλά για να γεμίσουν οι παίκτες. Ο Μυρμιδόνων, καλή απόκρουση. Κολλιός κοντρολάρει, δυνατά και ο Ναούμ. Νικητής, Ναούμ περνάει και τους Κλαπάνη. Έχει χώρο Ναούμ. Ανοίγει δεξιά όμορφα. Ωραία ο Μπίνας.
Θα κοπεί όμως Χατσιάνης ένα χώρο που ο Μπούργας πιέζει και ο Νίκος ο Βούλγαρης. Δυνατά η κόντρα από τον Τζατσιάνη, από τα πόδια του Βούλγαρη μπάλα έξω, out για τον Τοξότη. Κατοχή, αλλαγή για τον πάγκο, για τον κύριο Χρυσοχού, για κίνηση από τον πάγκο του Τοξότη. Για να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Παναγιώτης ο Βούλγαρης που δροσίζει τον Ναούμ. Μιχάλης Παραδάκης έξω, Βέτσικας μέσα. Στα 65 λεπτά παιχνιδιού. Και ο Βέτσικας εντός, φρέσκια η αριστερή πλευρά του Τοξότη. Φρέσκα πόδια, σίγουρα και η βοήθεια των πάγκων είναι σημαντική. Ο Ναούμ αφήνει, είναι το πλάγιο για την ομάδα του. Θα αφήσει για τον Κοντοβά να πάρει θέση στο τερέν. Κοντοβάς δίπλα τον Ναούμ, μπροστά τον Μπίνας. Πιο μπροστά ο Δημήτρης ο Μπούρχας. Ο Καραγγέλης βγαίνει από την άμυνα. Ο Νίκος τον Ελλάδα σκόβει καθώς δημιουργήθηκε το κενό. Βέργας πάνω στο Βέτσικα. Φρέσκος ο Βέτσικας εντός περιοχής. Βέργας πρώτος και κερδίζει και το φάουλ. Πολύ σημαντική άλλη μια παρέμβαση του αρχηγού των Μυρμηδόνων. Και εδώ κερδίζει το φάουλ. Σε αντίστοιχη περίπτωση στο πρώτο ημίχρονο είχε κόψει, νομίζω στην επέλαση τότε του Κυλαδίτη που είχε προωθηθεί τότε στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και τώρα και τότε του αρχηγού Βέργα, καθοδηγεί την άμυνά του σε απάνεμα, σε απάνεμο λιμάνι, σε ίσχα νερά. Εκτελεί ο Μπίκος, Βέργας και τώρα Κοντοβάς. Κοντοβάς γεμίζει, Τσιατσιάνης με το κεφάλι που πάνω στον Μπίνα. Ο Μπίνας κρατάει εντός. Μπούρχας Δημήτρης θέλει να περάσει. Κόντρα ριμπάλα, ελέγχει ο Κόρμπας. Λέτσος που ήρθε από τα αριστερά. Ο Βέτσικας πρέπει να πάει δεξιά τώρα. Κόντρα του Καραγγέλη. Ωραία παλιά στο χώρο. Μακρύς φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κοντρά ριμπάλα. Τετριμίδας ήτανε. Νίκος Δενελάβας. Αλλαγή του Κολιού για το Βέτσικα. Κόβει ο Ακρίβος. Ακρίβος και μπροστά του είναι ο Μακρύς τώρα. Ακρίβος ξανά. Η μπάλα είναι στο δεξί. Ανοίγει το κοντρόλ του. Εύκολος Κλαπάνης κόβει. Κόρμπας Κλαπάνης. Έχει χώρο ο Λέτσος. Ο Κοντοβάς του τον φράζει. Κάνει και το φάουλ. Κάρτα από τον κύριο Ρούση. Ναι, εδώ άνοιξε το κοντρόλ. Είχε φύγει η μπάλα από εκείνο το σημείο. Άπλωσε το πόδι του Κοντοβάς. Είναι το φάουλ. Και εκεί την κάρτα. Ελαφρύ παράπονο από τον Κοντοβά, ο οποίος ξέρω ότι εκεί δεν βρήκε βέβαια μπάλα. Τράβηξε στη συνέχεια το πόδι του, αλλά βρήκε τον αντίπαλό του. Και την κάρτα και για τον Κοντοβά λοιπόν. Τσατσιάνης πίσω την μπάλα. Και άλλη αλλαγή για τον κύριο Χρυσοχού. Σοροβόλας ετοιμάζεται. Να δούμε σιγά σιγά αν θα έχουμε και απάντηση και από τον Παναγιώτη Βουλγάρη. Το γέμισμα περνάει από όλους. Κόβει ο Κουφάκης μακριά. Δεν αφήνει να φτάσει ο Μπίκος να μπλοκάρει. Κολλιός δεξιά στο Μαρούφ. Τώρα πάει κοντά να πιέσει. Και ο Μακρύς, ο Ακρίβος κόβει. Κάθετη για τον Δημήτρη Μπούρχα δεν είναι καλή. Αλλού του δείχνει ο επιθετικός του Σωμάτου Μυρμηδόνων. Ωραία διαγωνία τώρα. Πάει να κλείσει ο Κοντοβάς. Λέτσος και Κοντοβάς το ένας με έναν. Εντός περιοχής ο Λέτσος το σουτ στη γωνιά του. Πολύ καλή απόκρουση από τον Μπίκο. Δύσκολη στιγμή για την ομάδα του. Στην κλεισί του γωνία έπεσε και μπλόκαρε. Ο Λέτσος που έχει έρθει αριστερά και ο Βέτσικας που πέρασε στη θέση του Παραδάκη έχει πάει δεξιά. Πιέζει ο Μαρούφ και κλέβει. Ο Τοξότης δείχνει να έχει πιο πολλές δυνάμεις τώρα. Θα κλέψουν εκεί οι παίκτες. Με τον Νίκο το Βούλγαρη, οι παίκτες των Μυρμηδόνων. Ωραία στον άξονα ο Ναούμ κρατάει. Ανοίγει αριστερά του. Μπάλα θα ξανά στον άξονα, όχι. Θα κερδίσει το φάουλ ο Μακρύς. Και λίγα νεύρα εκεί γιατί ήταν το φάουλ του Κολιού. Και κίτρινη κάρτα από τον κύριο Ρούση. Οι δύο ομάδες όταν δεν μπορούν να ακολουθήσουν στο μαρκάρισμα, πολλές φορές παίχτες των δύο ομάδων απλώνουν και χέρια. Τα αντικανονικά μαρκαρίσματα τα τιμωρεί ο κύριος Ρούσης για να μην αφήσει σε κανέναν το δικαίωμα να κάνει το οποιοδήποτε παράπονο. Έχει κάνει αρκετή χρήση της κίτρινης κάρτας. Λοιπόν, αυτός που αποχωρεί είναι ο Μαρούφ, αν δεν κάνω λάθος. Σοροβόλας μπαίνει μέσα.
Τον φυλάει στο κεφάλι ο προπονητής του, Σωροβόλας, παίκτης που έχει μπει και έχει κρίνει κάποιες φορές αγώνες. Αυτό περιμένει σήμερα και ο κύριος Χρουσοφού από αυτόν. Ο Σωροβόλας που έρχεται και θα παίξει μπροστά, να δούμε ποιος θα πάει στο δεξιάκρο της άμυνας. Έρχεται και παίζει ψηλά. Από αυτόν περιμένει πολλά από ό,τι φαίνεται ο πάγκος του Τοξότη. 69 λεπτά παιχνιδιού λοιπόν και ο Σωροβόλας με το νούμερο 16 εντός. Μικρή διακοπή στα 27-28 λεπτά ουσιαστικά. Όχι, παραπάνω είναι. 69 στα 23 λεπτά. 23 λεπτά παιχνιδιού. Έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το 1-1 πάντα παραμένει. Στο 28 το πρώτο ημίχρονο. Στο 23 το δεύτερο τώρα η μικρή διακοπή από τον κύριο Ρούση. Πλήρης ηλιοφάνεια. Δεν υπάρχουν σύννεφα. Ψηλή θερμοκρασία. Δύσκολος καιρός σίγουρα για να αποδώσουν τα μέγιστα δύο ομάδες. Δύο ομάδες που είπαμε θέλουν πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι. Παιχνίδι που θα κρίνει την άνοδο στην πρώτη πηγή κατηγορία. Η κόπη μιας ολόκληρης χρονιάς για τον Τοξότη, ο οποίος ισοβάθμισε με την Αγία Άννα και πραγματικά θα μπορούσε και αυτός να είναι πρωταθλητής και να βλέπει σήμερα από την εξέδρα το σημερινό παιχνίδι. Αλλά αναγκάζεται να διεκδικήσει την άνοδο σε ένα καθοριστικό παιχνίδι 90 λεπτών. Αλλά και ο Ματών Μυρμηδόνων με μια πολύ καλή χρονιά. Με 46 γκολ υπέρ, 11 κατά, 18 νίκες, 4 ισοπαλίες και 2 ήττες για την ομάδα των Μυρμηδόνων. Το αντίστοιχο ρεκόρ του Τοξότη είναι 22 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Πολύ καλά στοιχεία και για τους δύο. Πολύ καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Περιμένουν από τη σημερινή τους απόδοση όμως να κριθεί η άνοδος στην πρώτη τοπική κατηγορία. Σε αυτό το 90 λεπτό εδώ στο Δημοτικό της Νεάπολης, πάντα στο 1-1 επενθυμίζουμε. Δημήτρης Μπούρχας έβαλε το Μάτων Μυρμηδόνων μπροστά, ισοφάρισε ο Ελευθέριος Δανελάβας στο 14 και στο 22 αντίστοιχα. Τα δύο τέρματα που έχουν επιτευχθεί σήμερα ακρίβως, κάθετα για τον Μακρύ, Μακρύς και Τεντρεμίδας πριν αριστερά. Ένας με έναν με τον Βέτσικα που έχει υποχωρήσει θέση δεξιού στο φύλακα. Ο Βέτσικας, ο οποίος έχει βρεθεί σε θέση δεξιού στο φύλακα. Ο Λέτσος έχει πάει κανονικά δεξιά όπως το πρώτο ημίχρονο. Σωροβόλας έχει έρθει αριστερός, αριστερός επιθετικός. Κορυφή ο Λευθέριος Δανελάβας, αριστερά ο Σωροβόλας, δεξιά ο Λέτσος, ο Βέτσικας έχει πάει δεξί μπακ. Ένα κόρνερ που έχει κερδίσει ο Μάτων Μυρμηδόνων από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Ευκαιρία να γεμίζει περιοχή με παίκτες για την ομάδα των Μυρμηδόνων. Ο Καραγκίλης που απομάκρυνε. Εκεί που ελέγχει Τετριμίδας με το κεφάλι στο Σωροβόλα, εδώ στην μπαλά. Δώρο, Σωροβόλας κρατάει, περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Στήριγμα πίσω του στον Λέτσο. Ο παίκτης των Μυρμηδόνων συνεχίζει να είναι στο έδαφος. Κάποιο τράβηγμα ίσως. Ακρίβως καλύπτει, Σωροβόλας τον πιέζει. Ακρίβως καλύπτει. Υπάρχει φάουλ. Ο Σωροβόλας από την αρχή σχεδόν της φάσης άρχισε να πιέζει τον αριστερό ψηφιακό των Μυρμηδόνων, ο οποίος κάλυψε πολύ σωστά, ενώ συνεχίζει να είναι στο έδαφος. Ο ποδοσφαιριστής των Μυρμηδόνων, μάλλον ο Τετριμίδας πρέπει να είναι. Τράβηγμα. Θα σηκωθεί. Μπορεί να συνεχίσει. Πάντως, κλεφτές ματιές και από τον πάγκο του Παναγιώτη Βούλγαρης. Τους παίχτες μπορούν να του δώσουν λύση. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει και αυτός κάποια κίνηση. Τρεις ποδοσφαιριστές έχει βάλει ο Μάτι Τοξότη μέσα. Τσιατσιάνης, Σωροβόλας, Βέτσικα στα φρέσκα πόδια του Τοξότη. Μία μόλις αλλαγή από μεριάς των Μυρμηδόνων. Ο Κοντοβάς είναι ο παίκτης που έχει πάρει τη θέση του Μπούρχα στο δεξιάκρο της άμυνας. Η μοναδική αλλαγή, ο Παναγιώτης Μπούρχας είναι που έχει αποχωρήσει. Η μοναδική αλλαγή από μεριάς Μυρμηδόνων. Γέμισμα, Ελευθέρης Δανελάβας με το κεφάλι δεξιά. Ο Λέτσος που κρατάει, ένας με έναν με τον Ακρίβο. Η κόντρα που βάζει ο Ακρίβος, κακή σέντα του Λέτσου. Η μπάλα έχει φύγει out σύμφωνα με την υπόδειξη και του βοηθού. Διαιτητής αναμέτρησης, υπενθυμίζουμε, Δημήτρης Ρούσης, βοηθή του σήμερα. Πρώτος βοηθός Παπαδημητρίου, δεύτερος βοηθός Γόργορης, εμπειρική βοηθή. Καθώς μιλάμε για ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που κρίνει άνοδο. Ναούμ, δεξιά, Κοντοβάς, μπροστά τον Πίνας, ο Κοντοβάς προσποιείται, θέλει να περάσει από τον Κόρμπα, ωραία η κάθετη. Δημήτρης Μπούρχας θα κρατήσει την παλεντός, πράγμα την κρατάει, πιέζει πολύ δυνατά ο Τσιατσιάνης. Ο Μπούρχας πέφτει. Ο Τσιατσιάνης δεν βρήκε μπάλα. Κίτρινη από τον Δημήτρη Ρούση. Αρκετές κίτρινες. Σίγουρα το παιχνίδι έχει ανάψει. Οι δύο ομάδες δεν μπορούν να ρεσκάρουν. Οπότε αισθάνονται εκτεθειμένοι στην άμυνα. Κάνουν φάουλ μακριά για να γλιτώσουν
τη γρήγορη επίθεση. Έχουν βγει οι κίτρινες κάρτες. Σίγουρα η διαχείριση και των κίτρινων καρτών θα κρίνει πολλά. Διόλου απίθανο να δούμε και κόκκινη από εδώ και μπρος, γιατί είναι αρκετοί παίκτες που είναι κυτρινισμένοι. Από τα δεξιά, Μπίνας εκτελεί αρκετοί στη μεγάλη περιοχή. Ήδη ο Βέργας στο έδαφος, δεν ξέρουμε. Με κάποια σύγκρουση ίσως με τον Νίκο Δενελάβα. Συνεχίζει να είναι στο έδαφος ο Βέργας. Πιάνει και πόδι, πιάνει και κεφάλι, πονάει. Κύριος Ρούς είναι από πάνω, ζητάει γρήγορα τη γιατρό. Μέσα, μικρή διακοπή, 72 λεπτά παιχνιδιού συμπληρωμένα, πάμε για τα 73, πάντα στο 1-1. Δεν εκμεταλλεύτηκε το κόρνερ η φιλοξενούμενη ομάδα. Βέβαια ο αρχηγός, ο Βέργας, πριν φύγει η μπάλα από το κόρνερ, ήταν στο έδαφος από κάποια σύγκρουση εκεί στο σημείο του πέναλτι. Ευκαιρία για όλους να δροσιστούν. Δύσκολη στιγμή πάντως για τον Βέργα που πιάνει το κεφάλι του, στο πόδι πονάει. Να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Πολύ σημαντικές παρεμβάσεις του αρχηγού πάντως και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, στην φάση όπου Κυλαδίτης πήγε να μπει στην περιοχή, ο Βέργας έκοψε. Αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, σε μια σημαντική παρέμβαση υπό την πίεση, αν θυμάμαι καλά τον Παραδάκη, πάλι ο Βέργας ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ και ελευθέρωσε την άμυνα της ομάδας του. Ο Παναγιώτης Βούλγαρης που στέλνει κατευθείαν ποδοσφαιριστή από τον πάγκο να κάνει προθέρμανση, γιατί είναι άγνωστο το αν θα μπορέσει ο αρχηγός να επιστρέψει. Ο Βέργας υποβασταζόμενος αποχωρεί. Πασπαλάρης και Μπούρχας Δημήτρης τον βοηθούν να βγει εκτός. Κουτσένει ο αρχηγός. Σίγουρα στυλοβάτης για την άμυνα. Πονάει ο αρχηγός, πονάει και η ομάδα. Να δούμε αν θα χρειαστεί να κάνει αναγκαστική αλλαγή και να βγει εκτός στόχων ο coach. Έλα. Τι? Ναι. Νίκος Δενελάβας τώρα. Έχουμε συνέχεια, 74 λεπτά παιχνιδιού. Ο Βέργας επιστρέφει προς τη μεσαία γραμμή, μήπως ξαναμπεί στο παιχνίδι, θα δούμε. Σωροβόλας. Κόβουνε οι παίκτες των Μυρμηδόνων, να δούμε αν μπορούμε να βγουν στην κόντρα. Παίζουμε λιγότερο προς το παρόν βέβαια. Ναούμ, πολύ δυνατά εκεί μπήκε ο Βέτσικα στη φάση. Ο Ρούσης επιστρέφει την μπάλα. Δεν ξέρω αν έπρεπε να αφήσει το πλεονέκτημα ή αν σταμάτα για το παιχνίδι. Πρέπει να το σταματήσει, μάλλον ίσως μόνο για κάρτα. Τέλος πάντων, δεν σχολιάζουμε τις διευθυντικές αποφάσεις, το αποφεύγουμε. Κοντοβάς από μακριά δοκιμάζει, μπάλα κατευθείαν έξω. Out. 75 λεπτά παιχνιδιού, τελευταίο τέταρτο. Σε περίπτωση που μείνουν τα πράγματα όσο έχουν, υπάρχει παράταση και πέναλτι. Ό,τι είναι να κριθεί, θα κριθεί σήμερα. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Η άνοδος κρίνεται σε 90 λεπτά και αν υπάρχει σοπαλία, προβλέπεται και παράταση και πέναλτι. Από εδώ σήμερα, μία ομάδα θα παραμείνει στο βίδα τοπικό και μία θα αναχωρήσει για την παραπάνω κατηγορία. Όλα κρίνονται εδώ στο Δημοτικό της Νεάπολης. Βούλγαρης κερδισμένος, ανοίγει στον ακρίβο παρά την πίεση του Λέτσου. Οι ομάδες πάντως κάνουν διαχείριση της ενέργειάς τους. Βλέπουμε ότι προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση. Δείχνουν και οι δύο να είναι κουρασμένες πάντως αρκετά. Καλή τους Κλαμπάνης. Η μπάλα θα περάσει εκτός, δεν μπορεί ο Κρύβος να παρέμβει. Out για τον Τοξότη. Καλά κάλυψε τους Κλαμπάνης εκεί. Πασπαλάρης στείνει την μπάλα στη γωνιά της μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια. Έχουμε μπει και επίσημα στο τελευταίο τέταρτο. Τα 75 αποτελούν παρελθόν. Παίζουμε το 76ο λεπτό. Πάντα στο 1-1. Μπούρχας Δημήτρης στο 14, το 0-1 για την ομάδα των Μυρμηδόνων, 1-1 από το Δενελάβα το Λευτέρη στο 22. Μια κόντρα, Κόρμπας και Ναούμ στη φάση, κερδισμένος ο Βούλγαρης, ο Νίκος, φάουλα τον κύριο Ρούση, παράπονα από την εξέδρα. Ο Κόρμπας είναι κέμπυρος, κέρδισε το φάουλ εδώ στη συγκεκριμένη φάση. Κλαπάνης αφήνει για τον Νίκο τον Δενελάβα, τώρα εκτελεί αυτός. Σωροβόλας και Κοντοβάς. Σωροβόλας κάνει το κοντρόλ. Μένει εκτός. Δεν έβαλε στα το σώμα του. Η μπάλα βρήκε στο λαιμό του ουσιαστικά. Δεν ξέρουμε αν χτύπησε κιόλας. Ναούμ δεν μπορεί. Δυνατά ο Κολλιός. Κερδισμένος ο Κόρμπας. Ωραίο άνοιγμα. Σωροβόλας. Πάει ο Βέργας κοντά. Κόντρα από τον αρχηγό. Κόρνερ. Σημαντική παρέμβαση. Αν πέρναγε η μπάλα, περίμενε και ο Λέτσος και ο Λευτέρης στην Ελλάδα στο πέναλτι. Θα ήταν δύσκολη στιγμή. Άλλη μια καλή παρέμβαση του αρχηγού. Κόρνερ από τα αριστερά με το Λέτσο να πηγαίνει να εκτελέσει. 76 λεπτά συμπληρωμένα, 77 πλέον. Αλλαγή ετοιμάζεται από τον πάγκο των Μυρμηδόνων. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Τετριμίδας βγαίνει εκτός με το νούμερο 14 ο Κατσαβριάς.
Κερδίζει σε ύψος τώρα, γιατί μπαίνει ένας παίκτης ψηλότερος και δυνατότερος. Είναι δεδομένο ότι τα κόρνερ, τα στημένα, θα παίξουν το δικό τους ρόλο από εδώ και μπρος. Τετριμίδας λοιπόν έξω, Κατσαβριάς μέσα, στα 77 λεπτά παιχνιδιού. Το κόρνερ του Λέτσου, Μπίκος με τις γροθιές. Σου του Κολιού, δεύτερη ευκαιρία, μπάλα έξω. Μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Τοξότη. Πολύ μεγάλη απόκρουση πάνω στη γραμμή. Δεύτερη ευκαιρία για τον Κολιό. Η μπάλα έξω, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή για τον Τοξότη. Και σε πρώτη φάση, όταν από τα αριστερά μπήκαν οι παίκτες του Τοξότη, έκοψε ο Βέργας πριν μπάλα φτάσει στο πέναλτι που περίμενε ο Ελευθέρω τον Ελλάδα. Και το κόρνερ με την εκτέλεση φτάνει στον Κολιό, ο οποίο με δύο ευκαιρίες, η μία πάνω στα σώματα και η δεύτερη πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή για τον Τοξότη τώρα. Ο Κουφάκης όπως, Κόρμπας με το κεφάλι, στον άξονα ο Κολιός δεν μπορεί. Να το τώρα ο Μακρύς. Μακρύς κρατάει, τον τραβάει, τον πετάει κάτω ο Κολιός, φάουλ. Παράπονα τον Τοξότη, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος για παράπονα, νομίζω ότι φάνηκε εδώ. Να τραβάει κανονικά τον αντίπαλο τον τωρινικά του. Ο Βούλγαρης. Μπίνας, δυνατή παρέμβαση του Νίκου δεν Ελλάδα. Ξανά ο Μπίνας, Κλαπάνης, Βούλγαρης τώρα. Βούλγαρης, ωραία για τον Δημήτρη τον Μπούρχα. Έρχεται να κλείσει και ο Καραγγέλης. Περνάει ωραία ο Μπούρχα στην μπάλα. Φάουλ, όχι. Αφήνει το παιχνίδι ο Ρούσης. Παράπονα από τον Μπούρχα του Δημήτρη. Ένα φάουλ μπορούσε να κερδίσει ψηλά. Είπαμε ότι η υπόδειξη του διαιτητή είναι αυτή που μετράει στο παιχνίδι. Κόρμπας. Μπίνας κερδίζει, τον τραβάει ο Καραγγέλης. Μπίνας κρατάει την κατοχή. Θέλει να βρει τον Ακρίβο. Ο Ακρίβος που έχει προωθηθεί. Ο Κατσαβριάς φαίνεται να παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και προωθείται ο Ακρίβος από εκεί από τα αριστερά. Παίζει δηλαδή στη θέση που ήταν ο Τετριμίδας σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Τραβάει και ο Καραγγέλης που είναι εκτός θέσης, ο Χιοβέτσικας. Φάουλ από τα αριστερά για τους Μυρμιδόνες. Ο Μπίνας θα πάει να εκτελέσει. Ο Κατσαβριάς κατευθείαν πάει να πάρει θέση, νεοεισελθώντας στη μεγάλη περιοχή. Όπως και ο Βούλγαρης. Ο Μπούρχας, όλοι εκεί στο όριο μεταξύ του πέναλτι και του ύψους της μεγάλης περιοχής. Πλέον μετράνε και οι λεπτομέρειες. Και απ' την άλλη δυνατά κορμιά βέβαια τον Τοξότη. Βέτσικας, Νίκος Δενελάβας, Καραγγέλης, Κόρμπας έχουν υποστοχωρήσει. Σκλαπάνης, τώρα εκτελεί ο Μπίνας. Σκάει μπάλα στον Πασπαλάρη, πέρασε από αυτόν. Υπάρχει φάουλ του Κατσαβριά στον Πασπαλάρη, γυρίζει τη φάση εκεί ο Ρούσης. Δίνουν τα χέρια από τους φεριστές, δεν έχουν χωρίσουν τίποτα. Πολύ όμορφες στιγμές αυτές. Και έχουμε συνέχεια με φάουλ που κερδίζει ο Πασπαλάρης. Κατσαβριάς έπεσε πάνω του. Φάουλ το υπέδειξε κατευθείαν ο κ. Ρούσης. Αν είχαμε συνέχεια, είχε φτάσει κοντά στην μπάλα ο Βούλγαρης. Θα πήγαινε να εκμεταλλευτεί τον πεσμένο goalkeeper της αντιπάλου ομάδας ως μη γεννόμενη φάση, γιατί είχε γίνει το φάουλ. Κατσαβριάς, η κεφαλιά οδηγείται προς τα πίσω στον Μπίκο. Μπορούσε υπό προποθέσεις να δημιουργηθεί κίνδυνος, όμως η μπάλα έφυγε κατευθείαν πάνω στον goalkeeper που διάβασε, βγήκε ψηλά, μπλόκαρε. Μπίκος στο βολέ. Δυνατά ο Βέτσικας. Κουφάκης, κακή απόκρουση, ο Ελευθέρωσης τον Ελλάδας ελέγχει. Ξανά για το Λέτσο, υπάρχει offside. Εκτεθειμένος ο δεξιός επιθετικός. Και η μπάλα για τους τυπικά φιλοξενούμενους των Μυρμιδόνων. 80 λεπτά παιχνιδιού, 1-1 πάντα το παιχνίδι. Τελευταίο δεκάλεπτο, όλα δείχνουν να πηγαίνουμε για παράταση, εκτός αν υπάρχει κάποιος που έχει κρατήσει δυνάμεις για να κάνει ένα γκολ. Ο Ακρίβος κερδίζει το πλάγιο, Κατσαβριάς παίρνει μέτρα στο παιχνίδι για να εκτελέσει. Τώρα θα φανούν και τα κουράγια της κάθε ομάδας. Σίγουρα κούραση, άγχος, παίζουν το δικό τους ρόλο. Ο Δημήτρης Ομπούργας κρατάει την μπάλα εντός, ο δοκάρι μπάλα από αυτό το γύρισμα, μπλοκάρει ο Πασπαλάρης. Δεν μύριζε σίγουρα αυτή η φάση κίνδυνο, το γύρισμα του Μπούρχα στη συμβολή των δοκών. Σοροβόλας πίσω για τον Τσιατσιάνη. Να δούμε αν θα αφυπνίσει τις δύο ομάδες αυτό το δοκάρι. Καθώς είχαμε πολύ χαλαρό ρυθμό στα τελευταία λεπτά, λόγω άγχος, λόγω κούρασης, Σοροβόλας αφήνει την μπάλα πέρα κάτω από τα πόδια του. Κοντοβάς παραχωρεί το πλάγιο. Τσιατσιάνης θα εκτελέσει. Ψηλά έχει μείνει για την ομάδα των Μυρμιδών Μπίνας και Μπούρχας. Φαίνεται οι υπόλοιποι να έχουν προσχωρήσει αρκετά να καλύψουν, να βοηθήσουν στην άμυνα. Κόρμπας. Έχει βγει η μπάλα, δεν προλαβαίνει ο Σοροβόλας. Πλάγιο για την ομάδα των Μυρμιδώνων. Τα παράπονα ήταν για ένα φάουλ στον Κόρμπα. Μπήκε δυνατά πίσω του Μπίνας σε μια φάση.
την ώρα που η μπάλα έβγαινε εκτός. Αφήνει με πλάγιο να συνεχιστεί ο κύριος Ρούσης. Μπίνας δυνατά, ο Κόρμπας πίσω του. Μπήκε ο Σορόβλας στη φάση. Πάνω στη γραμμή κρατάει, έχει βγει η μπάλα. Είναι ξανά για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Ο Κοντοβάσα εκτελέσει. 82 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα στο 1-1. Κοντοβάς θα δω συνέχεια. Τελευταίες οδηγίες, οι δύο πάγκοι. Μεγάλο άγχος και ο κύριος Χρυσοχού και ο Βουλγάρης. Ο Παναγιώτης. Λέτσος. Κόβει ο Κουφάκης στον αέρα η μπάλα. Δενελάβας κοντρολάρει. Βγαίνει και ο Βέργας δυνατά. Ο Δενελάβας, ο Βέργας κρατάει. Γεμίζει ο Μπούρχας. Καραγγέλης πρώτος. Ίσως και λίγο εκτεθειμένος ο Μπούρχας. Στον αέρα η μπάλα. Πίσω κεφαλιά με ρίσκο. Κουφάκης η απόκρουση. Κλαπάνης και ακρίβως. Βέτσικας θέλει να πάρει καλύτερη θέση. Σπρώχνει τον αντίπαλό του. Κερδίζει το φάουλο ο Ιάσονς ο ακρίβως. Δεν θα εκτελέσουν γρήγορα πέσει των Μυρμηδόνων. Ευκαιρία να πάρουν μέτρα. Ο Βούλγαρης είναι πίσω την μπάλα. Θα εκτελέσει ο ίδιος, θα αφήσει για τον Κουφάκη. Θα εκτελέσει ο Κουφάκης, έχει την μπάλα στα πόδια του. Ανεβαίνει και ο Κατσαβριάς. Τώρα γεμίζει ο Κουφάκης. Δεν ακολουθεί ο Κατσαβριάς. Πλάγιο για τον Τοξότη. Κακό συντονισμό εδώ από τους δύο ποδοσφαιριστές. Εύκολα παραχωρούν την κατοχή στον Τοξότη. Ο Βέτσικας με την μπάλα στα χέρια θα δώσει συνέχεια. 83 λεπτά συμπληρώνουμε τώρα. Πάμε για τα 84. Οι δύο ομάδες φαίνεται να έχουν επαναπαυτεί στο 1-1. Οποιοδήποτε ρίσκο για πίεση στην επίθεση θα αφήσει χώρο στην άμυνα και κανείς δεν δείχνει διάθεση να ρισκάρει. Όλα δείχνουν να πηγαίνουμε για παράταση, εκτός αν κάποιος έχει διαφορετική γνώμη. Βέτσικας εκτελεί από δεξιά, κεφαλιά του Λέτσου σε ένα χώρο που ελέγχει ο Κουφάκης. Κατσαβριάς ξαναγεμίζει, δεν ακολουθεί κανείς. Αφήνει ο Βέτσικας πλάγιο από τα δεξιά, λίγο μπροστά τη μεσαία γραμμή. Κερδίζει και μερικά μέτρα ο Βέτσικας. Ακρίβως και Κατσαβριάς, σάντουιτς ανάμεσα ο Λέτσος. Φάουλ που κερδίζει ο Τοξότης. Ένα φάουλ σχεδόν πάνω στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά. Αρκετά μπροστά τη μεσαία γραμμή, μεταξύ μεσαία γραμμή και μεγάλη περιοχή, αλλά πάνω στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά. Πολύ πλάγια, λογικά με σέντρα, ευκαιρία για γέμισμα για τον Τοξότη. Ανεβαίνει ο Νίκος Δενελάβας, χώρο πίσω κρατάει ο Καραγγέλης, μόνο αυτός πίσω και ο Βέτσικας. Όλοι οι υπόλοιποι ανεβαίνουν ψηλά, πίσω την μπάλα ενός Κλαπάνης. Στο όριο της μεγάλης περιοχής, μεγάλος όμιλος ποδοσφαιριστών. Ο Σκλαπάνης τώρα εκτελεί, βγαίνει και ο Μπίκος με το ένα χέρι, στο δεύτερο δοκάρι, επαναφέρει την μπάλα ο Νίκος Δενελάβας. Τώρα η μπάλα περνάει εκτός, με τον Μπίκο να είναι στο έδαφος. Πολλές μονομαχίες. Ο τερματοφύλακας όμως των Μυρμηδόνων εκεί στην προσπάθειά του να διώξει με το ένα χέρι, ίσως με σκαμνάκι που έγινε, αυτό πρέπει να έχει υποδείξει ο Ρούσης. Μέσα και γιατρός, πονάει ο goalkeeper των Μυρμηδόνων. Διακοπή τώρα, 85 λεπτά παιχνιδιού. Υπενθυμίζουμε πάντα 1-1 το παιχνίδι. Όλα δείχνουν πως πάμε για παράταση. Αγωνία στο Δημοτικό της Νεάπολης. Για να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει ο goalkeeper των Μυρμηδόνων. Σίγουρα οι goalkeeper ενδέχεται συνέχεια να παίξουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο, καθώς από την ώρα που υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο των πέναλτις. Οδηγίες από τον πάγκο των Μυρμηδόνων σε αυτή τη διακοπή. Κύριος Χρυσοχού δείχνει να είναι πιο ήρεμος. Οι ποδοσφαιριστές του έχουν θέση στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έρχονται κοντά στον πάγκο. Ευκαιρία να δροσιστεί ο Βέργας και να δροσιστεί ο Ναούμ. Ο Μπίκος συνεχίζει να είναι στο έδαφος και ο Παναγιώτης Βούλγαρης μέσα για να δει την κατάσταση του τερματοφύλακά του. Ο προπονητής είναι σκουράς. Ο goalkeeper συνεχίζει να είναι στο έδαφος των Μυρμηδόνων. Να δούμε αν θα μπορέσει να σηκωθεί. Μικρή διακοπή τώρα. Στη μικρή σκιά που δημιουργεί η εξέδρα. Οι σκεπαστοί της εξέδρας έχουν έρθει να γλιτώσουν λίγο ήλιο και οι παίκτες στο Τοξότη τώρα, αφού η διακοπή είναι μεγαλύτερη από όσο αναμενόταν. 87 λεπτά παιχνιδιού. Πολλοί κόσμος πάνω από τον goalkeeper Μπίκο. Άτσαλο το πέσιμό του. Άγνωστο αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Σίγουρα
όλα αυτά θα μετρήσουν σε ένα παιχνίδι που έχει πάει πλέον στις λεπτομέρειες. Οι goalkeepers, είπαμε, μπορούν να παίξουν ξεχωριστό ρόλο, ιδιαίτερα αν η διαδικασία τη σημερινή φτάσει στα πέναλτι. Πάθος προσπαθεί να μεταδώσει και ο κύριος Χρυσοχού στην ομάδα του. Πολύ πολύ άγχος και μουρμούρα στην εξέδρα. Όλα κρέμονται σε ένα λεπτό σκηνή. Δεν υπάρχει ισοπαλία σήμερα. Σήμερα θα πρέπει οπωσδήποτε να αναδειχθεί νικητής. Αν δεν έχουμε στα 90 λεπτά, θα πρέπει να έχουμε στην παράταση. Και αν δεν έχουμε στην παράταση, θα πρέπει να τον βγάλουμε από τα πέναλτι. Ο ένας μένει στην κατηγορία και γίνει την καρδάρα με το γάλα. Την προσπάθεια μίας ολόκληρης χρονιάς. Ενώ ο άλλος παίρνει το τρίτο εισιτήριο και χέρι-χέρι με Αγία Άννα και Δήμητρα Ξινούπολης οδηγείται στην πρώτη τοπική κατηγορία. Στην μεγαλύτερη την τάξη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος. Ο Μπίκος έχει σηκωθεί. Φυσικά, όταν υπάρχει διακοπή για τραυματισμό goalkeeper, αυτός δεν αποχωρεί. Πρέπει να μείνει εντός, δεν μπορεί να μείνει αφύλακτη εστία. Ο Μπίκος είναι όρθιος. Από ό,τι φαίνεται, συνεχίζει. Με πάσα ο Κουφάκης, ο οποίος εκτελεί το ελεύθερο, πιθανόν να προσφέρουν βοήθεια στον λαβωμένο Μπίκο. Ναούμ. Εκεί κερδίζει το φάουλ από τον Κολλιό Κατσαβριάς. Πίσω την μπάλα θα γεμίσει ή θα παίξει κοντά με τον Βουλγαρί. Θα το δούμε τώρα. Κατσαβριάς γεμίζει τελικά. Εύκολος Κλαπάνης κόβει. Κολλιός σηκώνει την μπάλα ο Κόρμπας. Κατσαβριάς δυνατά παίξει πάνω του και ο Λέτσος. Ο Κατσαβριάς έχει κόψει. Κρατάει την μπάλα εντός. Φρέσκα πόδια για τον Κατσαβριά. Ένα-δύο ωραία με τον Ιάσον τον Κρυβό. Κατσαβριάς, ωραία προσποίηση. Έχει επιλογές. Ένα σεντράρι πάνω στο Σκλαπάνη. Ο Σκλαπάνης κόβει. Είναι στο έδαφος όμως, γιατί η μπάλα πρέπει να τον έχει βρει σε ευαίσθητο σημείο και έχει καταλήξει στο έδαφος. Σκλαπάνης από πολύ κοντινή απόσταση δέχεται την μπάλα στο ευαίσθητο σημείο και είναι στο έδαφος. Φωνάζει και το γιατρό ακρίβως. Θα δούμε αν θα μπορεί να συνεχίσει. Ήταν εξ επαφής η μπάλα που δέχτηκε. Με το νούμερο 8 ο Μπίνας θα εκτελέσει το corner, αλλά αυτό θα συμβεί αφού σηκωθεί ο Σκλαπάνης και δουν ότι μπορεί να συνεχίσει στο όριο, στην πλάγια γραμμή. Είναι γιατρός, αν χρειαστεί να μπει και να βοηθήσει τον ποδοσφαιριστή του Ξώτη. Από πάνω του και ο Καραγγέλης. Corner που θα φέρει αρκετό κόσμο στη μεγάλη περιοχή του Πασπαλάρη. Σηκώθηκε ο Σκλαπάνης, συνεχίζει. Ο Βέργας έχει μείνει πίσω, οι υπόλοιποι είναι εντός περιοχής. Ακρίβως, Βούλγαρης, Κατσαβριάς. Γίνεται το κόρνερ, ο Κατσαβριάς σηκώνεται, περνάει από αυτόν η μπάλα. Αυτογκόλ! Αυτογκόλ! Από ποιον? 1-2 είναι το γεγονός στο 90. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος, αν είναι ο Σκλαπάνης ή ο Κόρμπας. Αυτός που έχει στείλει την μπάλα στην εστία του, της ομάδας του. Με αυτό τον γκολ οι Μυρμηδόνες φαίνεται να παίρνουν την άνοδο. Ο χρόνος που απομένει είναι ελάχιστος, είναι ουσιαστικά οι καθυστερήσεις. Πλέον ο Τοξότης είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Από αυτό το corner είπαμε ότι τα στημένα μπορούν να παίξουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο σήμερα. Ο Ρούσης οδηγείται πού? Να δείξει την κίτρινη κάρτα στον Νίκο τον Δενελάβα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάνω στο τέρμα που επετεύθηκε, τι υπόθηκε και για ποιο λόγο βλέπει την κίτρινη κάρτα ο Νίκος ο Δενελάβας. Ο Χρυσοχού τώρα πρέπει να φυπνήσει. Ο κότς Χρυσοχού πρέπει να φυπνήσει την ομάδα του. Και ο Νίκος ο Δενελάβας πηγαίνει κοντά εκεί που θα γίνει η εκτέλεση της σέντρας. Πιθανότητα θα πάρει θέση στην αντίπαλη περιοχή. Λέτσος, δυνατά ο Βούλγαρης που έχει κάρτα. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Ο Λέτσος στο έδαφος, δυνατή παρέμβαση του Βούλγαρη. Δεύτερη κίτρινη πρέπει να είναι αυτή ή όχι? Δεν είχε κάρτα ο Βούλγαρης. Όχι, δεν είναι ο Βούλγαρης, είναι ο Δημήτρης ο Μπούρχας. Ο Μπούρχας δέχεται την κάρτα, δεν είχε όντως κάρτα, οπότε συνεχίζει. Κάρτα και για τον Μπούρχα. Όλοι στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μόνο ο Βέτσικας και Σκλαπάνης στο όριο του κέντρου. Εκεί λίγο μπροστά τη μεσαία γραμμή. Και ο Πασπαλάρης στην εστία του, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όλοι εκεί μεταξύ πέναλτι μεγάλης περιοχής. Γέμισμα θα κάνει ο Σκλαπάνης. 92 λεπτά παιχνιδιού. Είμαστε καθυστερήσεις.
Και ο Βέτιχας πάει να πάρει θέση. Σκλαπάνης θα γεμίσει. Κεφαλιά του Κόρμπα στα χέρια του Μπίκου. Φύλακας άγγελος της εστίας των Μυρμιδόνων σήμερα. Και άλλη αλλαγή ετοιμάζεται. Τελευταίες οδηγίες των Πιπινί. Πρώτο σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος, στη φετινή αγωνιστική. Στη φετινή, φετινή χρονιά για την ομάδα των Μυρμιδόνων στο πρωτάθλημα. Ο Πιπινής. Κόρμπας για τον Νίκο τον Δενελάβο που έχει ανέβει πολύ ψηλά. Πατάει για τον Τσιατσιάνη, γεμίζει αυτός ο Βέργας, ελέγχει, βάζει την κόντρα ο Σοροβόλας, η μπάλα δεν έχει βγει, Σοροβόλας, κόντρα, η μπάλα παίρνει περίγραφα φάλτσα από τον Βέργα και πάει κόρνερ, όχι, πλάγιο, πλάγιο λέει ο κύριος Ρούσης. Αλλαγή, πλέον όλα θα πάνε στα γεμίσματα και στη δύναμη και ένας ιδιαίτερα δυνατός προσβεριστής από τον πάγκο έρχεται ο Πιπινής, θα βγει ο Ιάσονος ακρίβως. Στο 93 πλέον. Στο 93 ο Πιπινής μέσα. Με πλάγιο η συνέχεια ο Σοροβόλας έχει πάρει πολλά μέτρα για να εκτελέσει δυνατά. Όλοι στη μεγάλη περιοχή σχεδόν. Κεφαλιά στο πέναλτι Νίκος Δενελάβας, δεν έχει φύγει μπάλα. Ο Κατσαβριάς όπως όπως, να ένα γέμισμα σε κόρνερ. Μεγάλη απόκρουση με τα ακροδάχτυλα από τον Μπίκο. Κόρνερ για τον Τοξότη από τα αριστερά, κοντά και ο Σοροβόλας και ο Λέτσος. Να δούμε αν θα γίνει με πάσα. Ο Μπίκος είναι στο έδαφος. Πέφτοντας χτύπησε ο ήδη τραυματίας goalkeeper των Μυρμιδόνων. 93 λεπτά συμπληρωμένα στο Δημοτικό της Νεάπολης. Η ομάδα των Μυρμιδόνων κρατάει την τύχη στα χέρια της. Το κόρνερ είναι για τον Τοξότη. Από τις τελευταίες ευκαιρίες να πιέσει και να κάνει το τέρμα, να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Όλα δείχναν ότι πηγαίνουμε για παράταση. Διαφορετική γνώμη μετά το αυτογκόλ που έγινε στο κόρνερ που κέρδισαν οι Μυρμιδόνες. Ο Μπίκος σταθερά. 94 λεπτά συμπληρωμένα. Πάμε για τα 95. Βολέ ο Μπίκος. Ο Πασπαλάρης τώρα επιστρέφει στην εστία του. Πιπινής, λήξη. Λήξη στο παιχνίδι. Ο Τοξότης παραμένει στη β' τοπική κατηγορία. Οι Μυρμιδόνες ανοίγουν πλώρη για την παραπάνω κατηγορία, την πρώτη τοπική κατηγορία. Το αυτογκόλ του 90 λεπτού είναι αυτό που έκρινε τα πάντα και οι Μυρμιδόνες πήρανε τη νίκη. Δεν είχαμε τελικά ούτε παράταση ούτε πέναλτι σε ένα παιχνίδι που έδειχνε ότι είναι μοιρασμένο. Μια άτυχη στιγμή για τον Τοξότη. Ένα γκολ για τους Μυρμιδόνες, παραπάνω κατηγορία για τον Παναγιώτη Βούλγαρη και την ομάδα του. Η προσπάθεια του κυρίου Χρυσοχού και της ομάδας του, η ισοβαθμία με την Αγία Άννα, μια απίστευτη πορεία με 22 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα πηγαίνει στράφη, καθώς όλη η χρονιά κρίνεται στα 90 λεπτά τα σημερινά. 90 λεπτά που δίνουν την άνοδο στους Μυρμιδόνες και κρατάνε τον Τοξότη στη β' τοπική κατηγορία. Υπενθυμίζουμε, ο Δημήτρης Μπούργας έβαλε μπροστά την ομάδα των Πλάτανο με 0-1, ισοφάρισε τον Λευτέρη την Ελλάδα 1-1 στο 22. Το αυτογκόλ στο 90, λίγη σημασία έχει ποιος το πέτυχε. Το γεγονός είναι ότι είναι ένα γκολ που στέλνει την ομάδα των Μυρμιδόνων στην πρώτη τοπική κατηγορία. Κρατάει τον Τοξότη ξανά για άλλη μια χρονιά στην β' τοπική. Αυτά από εδώ, από το Δημοτικό της Νεάπολης. Καλό απόγευμα και για το Volos Live και για το Sport FM σε όλο τον κόσμο. Έλα Γιώργο.